Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί σας να μιλήσουμε για την μητρότητα και την ηθική παρενόχληση στην εργασία. Η ηθική παρενόχληση, όπως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Αρχίσαμε τα τελευταία χρόνια να μιλάμε γι' αυτό, δυστυχώς. Ωστόσο, στόχος του σωματείου μας είναι να μιλάμε για την παρενόχληση με στόχο την πρόληψη του φαινομένου. Μισό λεπτό να σας κάνω ένα mute, γιατί σας ακούω. Συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί έχω επιστροφή οίκου. Ωραία. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι εντάξει τώρα νομίζω. Εγώ είμαι η Χρυσοπηγή Βαρδίκου, ιδρύτρια του σωματείου No Mobbing. Είμαστε στο σωματείο από το 2019. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εξαιρετικούς καλεσμένους, εκλεκτούς πραγματικά, και δεν το λέω για να το πω, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εμπιστοσύνη και για τον χρόνο που, όπως ξέρουμε, είναι πολύτιμος, ειδικά αυτές τις ημέρες που έχουμε ξεκινήσει όλοι, πέρα από τις υποχρεώσεις μας, να βγαίνουμε και λίγο προς τα έξω. Οπότε ευχαριστώ διπλά για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση των ομιλητών και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για την Ηλιάδα Ευαγγελία Κοθρά, που είναι ουσιαστικά και η αφορμή για την διεξαγωγή του σημερινού event. Κάναμε πριν από λίγο καιρό μια κουβέντα με την Ηλιάδα για το θέμα της παρενόχλησης στις γυναίκες και αποφασίσαμε να συνδιοργανώσουμε μαζί το σημερινό event. Η Ηλιάδα Ευαγγελία Κοθρά είναι και συγγραφέας του βιβλίου «Όλοι είναι εδώ», που κυκλοφορεί από την Ελληνοεκδοτική, αλλά είναι και digital marketer, και επίσης έχει δημιουργήσει την καμπάνια Don't Accept it, καθώς και το Living Postcards. Με την κυρία Θέκλα Πετρίδου νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Τη γνωρίζετε μέσα από το βιβλίο της «Ψυχολογικός πόλεμος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Είναι ψυχολόγος πολλά χρόνια, σπούδασε στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου. Έχει εργαστεί ιδιωτικά με ενηλίκους και με ζευγάρια για πάνω από 20 χρόνια. Και εκτός από το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», έχει επίσης συγγράψει και το βιβλίο «Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά» και «Να μείνω ή να φύγω», που είναι όλες τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Η κυρία Χρυσάνθη Κωστάρα είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ενδυνάμωσης και ανθρώπινου δυναμικού, με πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας γύρω από θέματα διαχείρισης προσωπικού. Συμβουλεύει και εργοδότες και εταιρείες δηλαδή και εργαζόμενους. Και επίσης έχει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στο θέμα της παρενόχλησης, καθώς λειτουργεί συμβουλευτικά και σε αυτό το επίπεδο. Τέλος, ο Δ. Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος είναι δικηγόρος και διδάκτορ νομικής. Έχει συγγράψει ένα, νομίζω, το μοναδικό βιβλίο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη δικιά μου έρευνα τουλάχιστον, που αφορά την παρενόχληση στην εργασία. Ο τίτλος του βιβλίου του είναι «Η ηθική παρενόχληση στην εργασία», συγγνώμη, «Mobbing, ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία», ενώ έχει αρθρογραφήσει και για άλλα εργασιακά θέματα. Το πάνελ των ομιλητών μας πραγματικά με τιμά ιδιαίτερα και για την εμπιστοσύνη, όπως είπα, και για τον χρόνο. Εγώ θα ήθελα πριν ξεκινήσετε έτσι να κάνω μια πολύ μικρή ανασκόπηση στο ποιοι είμαστε εμείς στο σωματείο No Mobbing και πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, χωρίς να κουράσουμε πολλά ιστορικά, άλλωστε είμαστε και φρέσκο σωματείο. Ιδρυθήκαμε το 2019, τον Οκτώβριο του 2020 και τον Φεβρουάριο του 2021 διεξάγαμε την πρώτη πανελλαδική έρευνα για την παρενόχληση στην εργασία. Κάποια από τα αποτελέσματα θα σας τα παρουσιάσω σε λίγο. Και επίσης έχουμε κάνει τον Μάρτιο του 2021 την καμπάνια Μίλα, που είναι ακόμα ανοιχτή. Αυτό είναι μια online φόρμα για όποιον θέλει να κάνει ανώνυμη μαρτυρία παρενόχλησης και να ενημερώσει έτσι και τον υπόλοιπο κόσμο τι πρόσωπο έχει τελικά η ηθική παρενόχληση στην εργασία. Μια πολύ σύντομη αναφορά στο τι σημαίνει παρενόχληση, θα το καταλάβουμε και καλύτερα από τις σημερινές ομιλίες. Παρενοχλώ ουσιαστικά είναι το να υποβάλλω κάποιον ασταμάτητα σε επαναλαμβανόμενες μικρές επιθέσεις. Αυτές οι μικρές επιθέσεις είναι που κάνουν και την παρενόχληση δύσκολο να την αντιληφθεί κανείς, ακόμα και το ίδιο το θύμα δηλαδή. Συνολικά υπάρχουν 45 συμπεριφορές παρενόχλησης, σύμφωνα με τον Leymann, που είναι αυτός που κατεξοχήν έχει μελετήσει το φαινόμενο, και αυτές κατηγοριοποιούνται σε 5 επίπεδα. Είναι επιθέσεις στην αυτοέκφραση και την επικοινωνία, είναι επιθέσεις στις κοινωνικές σχέσεις του θύματος, είναι επίθεση στη φήμη του ατόμου, επιθέσεις που αφορούν την ποιότητα της επαγγελματικής κατάστασης ή και της προσωπικής αντίστοιχα, και άμεσες επιθέσεις στην υγεία του ατόμου. Εδώ τώρα είναι κάποια από τα αποτελέσματα που βγάλαμε στην πρόσφατη έρευνά μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποσοστό των ατόμων που υφίστανται τουλάχιστον 5 διαφορετικές συμπεριφορές παρενόχλησης για τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή και ημερήσια είναι ανάλογα με την δομή της επιχείρησης από 38% μέχρι και 56%. Και εδώ να πω ότι είναι αρκετά αυστηρός αυτός ο ορισμός, δηλαδή τουλάχιστον 5 συμπεριφορές και τόσο συχνά. Αντίστοιχα βλέπουμε ότι ο αριθμός των ατόμων, το ποσοστό που δήλωσαν ότι έχουν τουλάχιστον μία συμπεριφορά παρενόχλησης σε εβδομαδιαία ή σε καθημερινή βάση, κυμαίνεται από 66% μέχρι 76%, εδώ το παρουσιάζουμε ανάλογα με την ηλικία. Συνολικά, δηλαδή, μιλάμε για δύο μέσα ποσοστά, 45% στον πληθυσμό, που υφίστανται πάνω από 5 διαφορετικές συμπεριφορές παρενόχλησης εβδομαδιαία ή καθημερινά. Αν σκεφτούμε την διάρκεια και την ένταση αυτών, καταλαβαίνουμε ότι η ηθική παρενόχληση είναι ένα φαινόμενο πολύ βαθύ, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Ακόμα όμως και αν δούμε το ποσοστό των ατόμων που υφίστανται μόνο μία συμπεριφορά παρενόχλησης, ακόμα και έτσι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η σημασία του και η επίδρασή του. Εμείς βγάλαμε εδώ κάποιες από τις πιο συνηθισμένες συμπεριφορές παρενόχλησης σε γυναίκες, όχι μόνο σε μητέρες. Η πρώτη είναι ότι δέχονται άδικη κριτική για τη δουλειά. Διακόπτουν συνεχώς οι προϊστάμενοι τους ή οι συνάδελφοί τους. Τους δίνονται συνεχώς νέες εργασίες. Ότι ο προϊστάμενός τους περιορίζει την ευκαιρία να εκφραστούν. Μιλούν άσχημα πίσω από την πλάτη τους. Ότι οι αποφάσεις αμφισβητούνται. Ότι οι συνάδελφοι περιορίζουν την ευκαιρία έκφρασης. Ότι τους φωνάζουν και τους επιπλήττουν με δυνατή φωνή. Ή επίσης ότι δίνονται θέσεις εργασίας που είναι κάτω από τα προσόντα ή και άσκοπες εργασίες για να πραγματοποιήσουν. Θα αναρωτιέται κανείς, φαντάζομαι τώρα που βλέπει αυτό το διάγραμμα, κατά πόσο διαφέρουν αυτές οι συμπεριφορές ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. Η αλήθεια είναι ότι δεν διαφέρουν πολύ. Για την ακρίβεια είναι ακριβώς οι ίδιες, απλά με διαφορετική σειρά. Αυτό που διαφέρει είναι σε άλλες συμπεριφορές από τις 45 που προανέφερα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, που και αυτά μπορεί να είναι μέρος της ηθικής παρενόχλησης. Η ηθική παρενόχληση, ξέρετε, έχει στάδια και κλιμακώνεται. Οπότε σε κάποια από τα τελευταία στάδια μπορεί όντως να συμβούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Εκεί φαίνεται ότι όντως οι γυναίκες έχουν αυτό το αρνητικό προνόμιο. Βγάζουμε όμως και ένα άλλο συμπέρασμα από αυτά τα δεδομένα. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχει να κάνει τόσο με την ψυχολογία του θύματος και του θήτη, αλλά έχει να κάνει με το ότι ίσως δεν ξέρουμε κιόλας να διοικούμε σωστά. Γιατί όταν το πρώτο είναι το ότι δεχόμαστε κριτική για τη δουλειά μας, σημαίνει ότι κάποιοι δεν ξέρουν να κάνουν σωστά κριτική, προφανώς. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν θα το αναλύσουμε στην σημερινή κουβέντα τόσο πολύ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υπάρχουν αναρτημένα και στο website μας, πιο αναλυτικά για όποιον θέλει να τα διαβάσει. Εδώ έτσι θέλησα να δείξω τα αποτελέσματα ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα, όπου φαίνεται πως επίσης δεν γνωρίζει διάκριση. Μάλιστα, υπάρχει και μία άτυπη πρωτοπορία των κατόχων διδακτορικού, που όντως φαίνεται πως υφίσταται παρενόχληση σε μεγαλύτερο βαθμό, ίσως και λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το δικό μας δείγμα ήταν κυρίως με πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό και λιγότερο από δημοτικό ή γυμνάσιο. Οπότε αυτό σίγουρα επηρέασε τα αποτελέσματα, αλλά και πάλι φαίνεται ότι υπάρχει μια έτσι ίση κατανομή και δεν γνωρίζει τελικά εκπαιδευτική βαθμίδη παρενόχληση. Τέλος, για να μην μιλήσω εγώ άλλο, έβαλα 2 μαρτυρίες από αυτές που λάβαμε στην καμπάνια Μίλα. που ανοίξαμε τον Μάρτιο του 2021 τώρα, δηλαδή πριν 2 μήνες. Εκεί, παρόλο που όπως είπαμε ότι η παρενόχληση είναι φαινόμενο που δεν γνωρίζει φύλο, οι μαρτυρίες κατά 99% είναι μαρτυρίες γυναικών. Και εκεί μέσα έχουμε πολλές μαρτυρίες μητέρων, όπου από εκεί ήρθε και η ιδέα για την σημερινή παρουσίαση. Μία μαρτυρία λοιπόν από αυτές λέει ότι δεν συμμετείχα σε κανένα meeting επειδή ήμουν έγκυος και θα έφευγα σε λίγο καιρό. Ήταν σαν να μην υπήρχα. Οι δε συνάδελφοι με αντιμετώπιζαν με καχυποψία και διέδιδαν φήμες ότι αφού έμεινα έγκυος θα βγω σε επαπειλούμενη για να εκμεταλλευτώ την κατάστασή μου. Τελικά εργαζόμουν μέχρι να γεννήσω για να αποδείξω ότι είχαν άδικο βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία μου και του παιδιού μου. Και άλλη μία έτσι μαρτυρία που προσωπικά με συγκλώνησε με τον τρόπο που είναι γραμμένη. Αφού γύρισα μετά την άδεια του κοιτού, για πολύ καιρό συνεχίστηκε η κατάσταση, αλλά μετά ήταν ότι δούλευα σαν σκυλί και ησύχασα. Για την ακρίβεια, αναγκαζόμουν να κάθομαι υπερορίες, ενώ είχα μωρό στο σπίτι και οι συνάδελφοι δεν ασχολούνταν καν να βοηθήσουν στα κοινά μας project. Συνολικά, από όλες τις μαρτυρίες που λάβαμε από γυναίκες και συγκεκριμένα από μητέρες, διέκρινα προσωπικά, επειδή τις διάβασα προσωπικά μία προς μία, διέκρινα αυτή την ανάγκη της αναγνώρισης της προσπάθειας και του ότι είμαι ακόμα εδώ, είμαι ενεργή επαγγελματικά παρόλο που έχω κάνει παιδί ή θα κάνω παιδί. Και προσωπικά αυτό το βρίσκω λίγο άδικο, δηλαδή το να είναι η γυναίκα εργαζόμενη και να προσπαθεί να αποποιηθεί του ρόλου της μητέρας. Αλλά νομίζω θα μας τα πούν πολύ καλύτερα οι σημερινοί μας ομιλητές με τη δική τους οπτική ο καθένας και με τη δική τους εξειδίκευση. Σταματώ λίγο την δικιά μου παρουσίαση και θα δώσω το λόγο στην Ηλιάδα Ευαγγελία Κοθρά, η οποία, όπως είπα, για όσους δεν το ακούσατε από την αρχή, είναι η αφορμή με την οποία σήμερα ξεκινάμε αυτή την παρουσίαση. Καλησπέρα, Ηλιάδα. Ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, πριν αρχίσω, έλαβα ένα μήνυμα σήμερα, που θέλω να το μοιραστώ. Είναι κάποιας κυρίας η οποία μου γράφει ότι δεν ήξερε καν ότι υπάρχει ο όρος mobbing, αλλά το έχω, λέει, νιώσει στο πετσί μου πριν από 23 χρόνια, μετά από εξωσωματικές, όταν κατάφερα να κάνω τελικά παιδί. Είχα υποστεί πάρα πολύ ειρωνία και πάρα πολύ άσχημα σχόλια. Έχοντας πάρει την άδεια μητρότητας, το μόνο που άκουγα είναι «Εμείς θα μεγαλώσουμε το παιδί σου τελικά». Λοιπόν, αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα και εγώ είμαι τουλάχιστον 20-25 χρόνια στον εργασιακό χώρο. Δεν έχω παιδί, αλλά ήμουν πάντα πολύ κοντά σε συνάδελφες που είχαν παιδί, σε γυναίκες που εργαζόμασταν μαζί, που μοιραζόμασταν κοινά project, και πάντα έβλεπα ότι υπήρχε μία διάκριση η οποία εδώ και 1,5 χρόνο λόγω της COVID έχει για μένα αυξηθεί, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να πρέπει να πείσεις ότι σε μια κουζίνα η οποία έχει μετατραπεί σε ένα παράτυπο γραφείο με παιδιά να γυρίζουν, μπορεί να είσαι ακόμα παραγωγική και φιλόδοξη και ικανή να φέρεις εις πέρα στο οποιοδήποτε project. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές καταστάσεις και εγώ ίδια. Μέσω βέβαια της δικής μας καμπάνιας δεν έχουμε επαφή με γυναίκες που έχουν υποστεί μάλλον εργασιακή παρενόχληση, αλλά κυρίως την παρενόχληση στις σχέσεις τους, μιλώντας για κακοποίηση. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται συχνά, γιατί θεωρείται ότι το προσωπικό μπορεί να μπει κάτω από μια κατάσταση, μια συγκεκριμένη διοίκηση, και ότι ο εκάστοτε manager ή ο εκάστοτε owner μιας εταιρείας μπορεί να είναι ευέξαπτος, μπορεί να έχει μια κακή μέρα, μπορεί κάτι να μην του πηγαίνει καλά, οπότε κάπως κάποια πράγματα δικαιολογούνται. Θέλω να πω, Χρυσοπηγή, ότι τώρα που είδα τον πίνακα με το τι είναι mobbing, έχω υποστεί και εγώ κάποια πράγματα και δεν ήξερα καν ότι είναι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα, έτσι. Και αυτό είναι το άσχημο. Απ' την άλλη πλευρά, είναι πολύ καλό ότι υπάρχουν τέτοια σωματεία που μπορούν να δώσουν λόγο και φωνή, έτσι ώστε κάποια πράγματα πρέπει να μην κρύβονται πια κάτω από το χαλί. Μητέρες έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα σε ένα εργασιακό χώρο. Το ότι είναι βέβαια μαμάδες, αυτό πολλές φορές τις βάζει στο στόχαστρο πιο έντονα, θεωρώντας ότι εκμεταλλεύονται την ικανότητά τους να κάνουν ένα παιδί, το ότι έχουν ήδη ένα παιδί, το ότι είναι έγκυες ή πρόκειται να γεννήσουν, και μπαίνουν στο στόχαστρο και των συναδέλφων πολλές φορές και της διοίκησης. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με πολύ καλή, την καλή δομή του HR μιας εταιρείας, έχει να κάνει με το πόσο προχωρημένη και ενσυναίσθηση έχουν τελικά όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στο διοικητικό κομμάτι μιας εταιρείας και πόσο τελικά θέλουν και καταλαβαίνουν το ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι παραγωγική, μπορεί να παραμένει φιλόδοξη και αποτελεσματική, ακόμα έχοντας και ένα παιδί στο σπίτι, έτσι, ή ούσα έγκυος. Πολλοί με ρωτάνε από τη σημερινή συζήτηση, μου έχουν ζητήσει πάρα πολλές, όχι λύσεις, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό που βιώνουν τώρα στο δικό τους εργασιακό χώρο. Και είναι πάρα πολλές. Και ζητάνε δηλαδή από ανθρώπους να ακούσουν πράγματα, έτσι ώστε κάπως να βοηθηθούν και να μην νιώθουν και ενοχές τελικά που έχουν παιδί ή που πρόκειται να κάνουν παιδί, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτό. Έχω βιώσει και εγώ καταστάσεις και νομίζω ότι πολλές γυναίκες έχουν βιώσει και έχουν δει περιστατικά τέτοια. Και η αλήθεια είναι ότι διάβασα πρόσφατα σε μία έρευνα, αν μου επιτρέπεις, Ηλιάδα, ότι δυστυχώς το 58% των μάνατζερ ή των συναδέλφων που ασκούν παρενόχληση είναι γυναίκες. Και φυσικά ενώ δεν έχουμε δεδομένο του ποιος ασκεί παρενόχληση στις μητέρες, δηλαδή είναι άντρες ή γυναίκες, αλλά αν το δούμε ποσοστιαία, είναι στενάχωρο σίγουρα. Δεδομένου ότι η παρενόχληση μπορεί να ασκεί κάλλιστα και μία άλλη μητέρα. Ναι, συμβαίνει και αυτό και αυτό τελικά είναι το πιο λυπηρό από όλα. Γιατί αν δεν μπορείς να έχεις ενσυναίσθηση εσύ σαν γυναίκα για μια άλλη γυναίκα που εργάζεται κάτω από σένα ή δίπλα σε σένα ή στο πίσω γραφείο ή είστε μαζί σε ένα project, είναι πραγματικά λυπηρό. Νομίζω ότι έχει να κάνει πια με το χαρακτήρα. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να λυθεί όμως. Είναι κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Επί του πρακτικού έχει να κάνει μάλλον τελικά με το πώς είναι το HR δομημένο, έτσι, και τι βάσεις βάζουν, τι δομές, για να μην γίνονται τέτοια περιστατικά. Τουλάχιστον να τα προλαμβάνει η εταιρεία, να μην φτάνουν στο σημείο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι εν μέρη στο ερώτημα αυτό θα μας απαντήσει και η κυρία Χρυσάνθη Κωστάρα σε λίγο. Τώρα όμως θα δώσω το λόγο στην κυρία Θέκλα Πετρίδου, αν Ηλιάδα έχεις ολοκληρώσει ή αν δεν ξέρω αν θέλεις να... Όχι, είμαι εντάξει, το θέλω στη λύση με την Ελλάδα, βεβαίως. Ωραία. Ο λόγος λοιπόν στην κυρία Θέκλα Πετρίδου, η οποία με τον δικό της μοναδικό τρόπο θα μας δώσει τη δική της εμπειρία. Εγώ να πω λίγο έτσι μια πολύ μικρή εισαγωγή εδώ, ότι την κυρία Πετρίδου τη γνώρισα τυχαία μέσα από το βιβλίο της «Ψυχολογικός πόλεμος», μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο να αγοράσω βιβλία για την κόρη μου. Μου το πρότεινε η βιβλιοπόλης. Μου είπε αυτό πρέπει να το διαβάσεις οπωσδήποτε. Και έτυχε το βιβλίο αυτό να μου το προτείνει την περίοδο που έψαχνα πιο πολύ για την ηθική παρενόχληση. Το πήρα πράγματι λοιπόν, το διάβασα πραγματικά σε ένα βράδυ και το προτείνω ανεπιφύλακτα εννοείται, αλλά ειδικότερα το κεφάλαιο για την παρενόχληση μίλησε στην καρδιά μου, γιατί ο τρόπος που γράφει είναι πραγματικά μοναδικός, απλός και ζεστός και όχι με τα ερευνητικά ή τους επιστημονικούς όρους που καμιά φορά διαβάζουμε. Κύριε Πετρίδου, λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην παρέα όλων των συνομιλητών και συνομιλητριών. Είναι τιμή που με προσκαλείτε απόψε. Χαίρομαι που το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» το έχω εδώ, γιατί έχω σκοπό να σας διαβάσω από το βιβλίο. Χαίρομαι που έγινε αφορμή για να γνωριστούμε. Όπως το έχεις πει, Χρυσοπηγή, ο τρόπος που γράφω είναι εκλαϊκευμένος, αλλά όχι αστήριχτος και αστήριχτος σε επιστημονικά δεδομένα. Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί το 2017 και κυκλοφορήσει το 2018. Η πρώτη επαφή που είχα εγώ με τον όρο mobbing, τον αγγλικό όρο mobbing, σας διαβάσω λίγο από το βιβλίο, μου επιτρέπετε, δεν είναι? Ευχαριστώ. Για πρώτη φορά άκουσα τον όρο mobbing όταν το 2013 μια εφηβική μου φίλη που εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στην Ευρωβουλή, πρόκειται για την Georgia Ta-Klang-Kanou, η οποία είναι νομικός και εργάζεται ως σύμβουλος των Πρασίνων στην Ευρωβουλή, όταν της περιέγραψα τον επαγγελματικό πόλεμο που δεχόμουν για χρόνια, μου ανέφερε αυτό τον όρο και με παρέπεμψε στη σχετική βιβλιογραφία. Χθες το βράδυ μπήκα στο site σας. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια και για την άρτια δομή του, αλλά και για τις αρκετές πληροφορίες που έχει. Και τότε η Τζόρτζια μου είχε πει ότι μόνο στη Σουηδία τότε, το 2013, είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες μεταρρυθμίσεις νομικές. Φυσικά δεν είμαι εγώ ειδική γι' αυτό. Ο δόκτωρ Μπουμπουχερόπουλος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία συμβαίνουν στη σύγχρονη εποχή και συμβαίνουν μέσα στα δεδομένα της σύγχρονης ζωής, που ακόμη οι κοινωνικές επιστήμες δεν τα έχουν μελετήσει επαρκώς. Έτσι, όταν έγραψα το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», προσπάθησα να βρω όλες τις πηγές που υπήρχαν μέχρι τότε, μέχρι το 2017, για να βρω πληροφορίες γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το mobbing. Το mobbing, το οποίο εσείς το μεταφράζετε ως ηθική παρενόχληση και το διαχωρίζετε από τον εργασιακό εκφοβισμό. Έμαθα πράγματα χθες διαβάζοντας την ιστοσελίδα σας και ευχαριστώ. Φαίνεται ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η καπιταλιστική κοινωνία στην οποία ζούμε, η καπιταλιστική οργάνωση της επαγγελματικής μας ζωής έχει φέρει στην επιφάνεια κάποιου είδους πολέμους, οι οποίοι είναι ψυχολογικοί, δεν είναι φυσικοί πόλεμοι. Γι' αυτό και το βιβλίο μου και τον τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος». Δηλαδή, παλιότερα οι πρωτόγονοι άνθρωποι πολεμούσαν ένας τον άλλον physically, με φυσικά μέσα, με όπλα, με πάλι. Έβλαπταν σωματικά ο ένας τον άλλον. Στη σημερινή εποχή, όταν είναι να πολεμήσουμε κάποιον, τον πολεμούμε με ψυχολογικούς τρόπους. Στον χώρο εργασίας, όπου είναι ένας χώρος που μαζεύονται πολλοί άνθρωποι, είναι πολύ φυσιολογικό να συμβούν και να παρατηρηθούν όλα τα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη συνύπαρξη ανθρώπων. Στο μάθημα της κοινωνικής ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου, οι καθηγητές συνήθως φέρνουν ως παράδειγμα μια σχολική τάξη, στην οποία συνήθως υπάρχει ο ηγέτης, υπάρχει μια κλίκα, μια ομάδα η οποία είναι συσπηρωμένη γύρω από τον ηγέτη, υπάρχουν οι ακόλουθοι και συνήθως υπάρχει και το μαύρο πρόβατο, το scapegoat. Αν μεταφέρουμε αυτούς τους όρους από τη σχολική ομάδα στην εργασιακή ομάδα, είτε σε έναν οργανισμό στον οποίο εργάζονται στον ίδιο χώρο ένας αριθμός ανθρώπων, 20 άνθρωποι, 30 άνθρωποι, σε μεγάλα τμήματα 50, 60, ακόμη σε κρατικούς οργανισμούς μπορεί και 500 άνθρωποι στον ίδιο χώρο, είναι φυσικά αναμενόμενο να δημιουργηθούν τρόποι σύνδεσης των ανθρώπων, οι οποίοι να μην είναι υγιείς και να μην είναι δημιουργικοί και να μην είναι χρήσιμοι. Με λίγα λόγια, αυτός που έκανε τον ΤΑΗ στην οικογένεια, αυτός που έκανε τον ΤΑΗ στο σχολείο, θα πάει και θα κάνει και τον ΤΑΗ και στη δουλειά. Και αυτός ο οποίος έχει δεχθεί το λεγόμενο bullying, που είναι ο εκφοβισμός, που είναι έτσι, προτιμώ να χρησιμοποιώ τους αγγλικούς όρους, γιατί βλέπετε στην ελληνική μετάφραση έχει διαφορετικές μεταφράσεις κάθε φορά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να παραμερίζονται και να γίνονται θύματα, μπορεί εύκολα, χωρίς να το συνειδητοποιήσουν, να βρεθούν στη θέση του θύματος στον εργασιακό τους χώρο, του θύματος ηθικής παρενόχλησης, και να μην το καταλάβουν καν. Να μην αντιληφθούν καν ότι αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που πάω στην εργασία μου και μετά που θα επιστρέψω στην εργασία μου και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μου, ακόμα και τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, βιώνω αρνητικά συναισθήματα, βιώνω συνήθως αυτά τα οποία ονομάζουμε τα τραυματικό στρες, τα συμπτώματα μετατραυματικού στρες, επειδή καθημερινά στην εργασία μου δέχομαι πόλεμο. Στην ιστοσελίδα σας περιγράφεται 45 διαφορετικούς τρόπους, όπως έχεις αναφέρει και εσύ προηγουμένως, με τους οποίους μπορεί ένας εργαζόμενος ή μια ομάδα εργαζομένων να εξασκούν ηθική παρενόχληση σε ένα άλλο εργαζόμενο. Η εμπειρία μου ως κλινικού ψυχολόγου που έχω δουλέψει με ανθρώπους για πάνω από 20 χρόνια είναι η εξής. Πολλές φορές ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη, ας μιλήσουμε για εργαζόμενες, εφόσον ο τίτλος της ημερίδας έχει να κάνει περισσότερο με τις γυναίκες, αλλά όσα λέμε εφαρμόζουν και στους άνδρες. Μια εργαζόμενη γυναίκα μπορεί να αποταθεί στο ψυχολόγο γιατί νιώθει ότι έχει κατάπτωση, ότι έχει πάθει τη λεγόμενη υπερκόπωση, που είναι ένας συνήθις όρος της καθημερινής πρακτικής για να περιγράψει κάποιος αυτό που συνήθως οι ψυχολόγοι ερμηνεύουμε ή διαγιγνώσκουμε ως διαταραχή μετατραυματικού στρες, ως μια υποθάλπουσα κατάθλιψη, γενικότερα ως θέματα ψυχολογικά, τα οποία προκύπτουν από συστηματική καθημερινή ψυχική κακοποίηση, η οποία μπορεί στην παρούσα περίπτωση να επισυμβαίνει στον εργασιακό χώρο και ο εργαζόμενος που το δέχεται να μην το αντιλαμβάνεται καν. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Είναι εξαιρετικά συχνό φαινόμενο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινήσατε. Θα μοιραστώ και εγώ στο κανάλι μου, στο YouTube και στη σελίδα μου στα social media το σύνδεσμο με το Google Document που μπορεί κάποιος να καταγράψει την εμπειρία του, γιατί όσα περισσότερα δεδομένα έχουμε, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, αλλά και να βοηθήσουμε να ενημερωθεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτό το θέμα. Εάν το πρωί που σηκώνεσαι για να πας στη δουλειά, δεν θες να σηκωθείς για να πας στη δουλειά. Εάν κατά τη διάρκεια της εργασίας σου νιώθεις άχρηστος, αμφισβητείς τις ικανότητες σου, νιώθεις ντροπή για τον εαυτό σου, αν νιώθεις ότι δεν είσαι συμπαθητικός, ότι οι συνάδελφοί σου σε αποφεύγουν, εάν καταλαβαίνεις και αισθάνεσαι και βλέπεις ότι μιλάνε πίσω από την πλάτη σου, ή αν μπαίνεις μέσα σε ένα δωμάτιο και μόλις μπαίνεις σταματάνε όλοι να μιλάνε, αν προσπαθούν να σε βγάλουν τρελό, αν κυκλοφορούν φήμες για σένα, αυτή είναι τρελή, ή αυτοί ακόμη χειρότερες και σεξιστικές φήμες του στυλ, αυτή η γυναίκα για παράδειγμα έχει νεύρα, όχι θυμώνει φυσιολογικά επειδή την κακοποιούμε, έχει νεύρα γιατί είναι σε εκείνες τις μέρες του μήνα. Ή επειδή, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει η ερωτική της ζωή. Μιλάμε για πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος, ο αόρατος, η ηθική παρενόχληση, όπως πολύ ορθά την ονομάζεται, ταλαιπωρεί ουσιωδώς το πρόσωπο που το υφίσταται. Τώρα, όσον αφορά στις γυναίκες, δεν μπόρεσα να μην παρατηρήσω αυτό που είπε η κυρία Κόθρα. Κόθρα, σωστά το λέω το όνομα. Ναι, η κυρία Κόθρα προηγουμένως, ότι της το είπες εσύ, ότι περισσότερο γυναίκες είναι αυτές που προκαλούν την παρενόχληση. Είναι αυτό που είπες? Είπες ότι ναι. Νομίζω είναι έρευνα από Αυστραλία, αν θυμάμαι σωστά, αυτή, με το 58%. Εμείς οι γυναίκες, οι οποίες έχουμε μεν και μια διαφορετική φυσιολογία εγκεφάλου από τους άνδρες, και αυτό το γνωρίζουμε σήμερα μέσα από τα ευρήματα της νευροψυχολογίας, αλλά και έχουμε ανατραφεί με διαφορετικό τρόπο από τους συνομήλικους μας άνδρες τότε, πριν 40 χρόνια τουλάχιστον, 45 που μας μεγάλωναν εμάς, δυστυχώς έχουμε μία τάση προς τη ζήλια και προς το φθόνο. Δεν είναι ίδιον δικό μας μόνο, μπορεί να βρεθούν και άνδρες που να είναι φθονεροί και ζηλιάριδες, αλλά το έχω παρατηρημένο και εγώ μέσα από την κλινική μου πείρα και έχοντας δει χιλιάδες ανθρώπους και έχοντας συνομιλήσει με ακόμη περισσότερες χιλιάδες ανθρώπων, γιατί λαμβάνω καθημερινά μηνύματα μέσω των ανθρώπων που παρακολουθούν τα διάφορα βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου στο YouTube ή διαβάζουν τα βιβλία μου. Πάρα πολύ συχνά οι γυναίκες φθονούν τις άλλες γυναίκες και η λέξη φθόνος σημαίνει ζηλεύω αυτό που έχεις επιτύχει και δεν προσπαθώ να σου μοιάσω και να εξελιχθώ κι εγώ ώστε να εξελιχθούμε όλοι μαζί, αλλά προσπαθώ να σε καταστρέψω. Φθόνος σημαίνει αυτό που έχεις εσύ, θέλω να μην το έχεις. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με το φύλο περσέ, ότι αν γεννηθεί ένα μωρό κορίτσι σίγουρα θα είναι φθονερό, αλλά μεγαλώνοντας μέσα σε μια κοινωνία που έχει ακόμη πατριαρχική μορφή και έχει ακόμη πατριαρχικά κατάλοιπα με τους παραδοσιακούς τρόπους ανατροφής των παιδιών, δυστυχώς εμείς οι γυναίκες είμαστε πιο ευάλωτες στο φθόνο και στη ζήλια. Και πολύ συχνά ακούμε από γυναίκες σε προσωπικό επίπεδο, οι οποίες λένε «Μπορώ πολύ καλύτερα να τα βρω με τους άνδρες συναδέλφους μου στο γραφείο και δυσκολεύομαι να τα βρω με τις γυναίκες». Επίσης αυτό που είπες που είναι πολύ κέρια παρατήρηση, το θέμα management και το θέμα της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες δυσκολευόμαστε περισσότερο από τους άντρες στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, ίσως και λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων που έχουμε εμείς οι ίδιες σε σχέση με το φύλο μας. Τώρα, όσον αφορά τις εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής, γιατί δυστυχώς στη σημερινή εποχή έχουμε μεγάλα προβλήματα γονιμότητας, τα οποία παρατηρούνται όλο και περισσότερο σε νεότερα κορίτσια. Έχω δουλέψει χρόνια σε κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης και με consultation ζευγαριών που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Η αλήθεια είναι ότι ένα στρεσογόνο εργασιακό περιβάλλον και ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο κάνει τη γυναίκα να νιώθει ενοχές να λείψει από τη δουλειά για να κάνει την εξωσωματική γονιμοποίηση, να λείψει από τη δουλειά το διάστημα που πρέπει να λείψει λόγω της εγκυμοσύνης, να λείψει από τη δουλειά στη λοχεία, να λείψει από τη δουλειά για το θυλασμό. Θεωρώ ότι οι σύγχρονες γυναίκες δέχονται μια πίεση εναντίον τους Δηλαδή όσον αφορά την πρόθεση τους να γίνουν μητέρες και να απολαύσουν τη μητρότητα, μία πίεση πολύ υψηλότερη από αυτή που δέχονταν οι γυναίκες προηγουμένως. Δηλαδή έχουν κάπως αναστραφεί οι όροι στο εργασιακό πεδίο. Παλιότερα κοινωνικά σου έλεγα: μα δεν έκανες ακόμη παιδί. Μα έγινες 30 ετών και δεν έκανες παιδί. Έγινες 35 και δεν έκανες παιδί. Έγινες 40 και δεν έκανες παιδί. Στον εργασιακό χώρο σήμερα, το σκληρό εργασιακό χώρο στην Ελλάδα της κρίσης, της ηθικής κρίσης, όχι μόνο της κοινωνικής, είναι διαφορετικό το ερώτημα. Μα θα κάνεις παιδί τώρα? Τώρα, ενώ μόλις έχεις πάρει παραγωγή, θα κάνεις παιδί? Τώρα που γίνεις μόνιμη στην εργασία σου, θα κάνεις παιδί? Είσαι σίγουρο ότι θες να κάνεις παιδί? Κάποιοι έτσι αρχικοί προβληματισμοί. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω κάτι άλλο τώρα, να απαντήσω αργότερα σε κάποια ερωτήματα. Θεωρώ ότι εάν κάποιος νιώθει ότι η εργασία του, και αν κάποια γυναίκα στην παρούσα περίπτωση νιώθει ότι η εργασία της προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα, αν νιώθει ότι χάνει τον εαυτό της σιγά σιγά και περιμένει πώς και πώς πότε θα σχολάσει, και όταν έρθει η ώρα που θα πάει στη δουλειά νιώθει άσχημα, όπως είναι οι μαθητές που δέχονται σχολικό εκφοβισμό και δεν θέλουν το πρωί να πάνε στο σχολείο, αν παρατηρήσετε ότι τα συναισθήματα σας σε σχέση με τη δουλειά σας είναι αρνητικά και σε σχέση με το συναισθηματικό περιβάλλον της δουλειάς σας, θα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δείτε ένα ψυχολόγο από κοντά για να σας γίνει μια αξιολόγηση κατά πόσο δέχεστε ηθική παρενόχληση στην εργασία από ψυχολογική σκοπιά. Εννοείται ότι τα νομικά, τα εργασιακά, δεν είμαι εγώ κατάλληλη για να τα αναλύσω. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι κάποιος μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία ώστε να αντιμετωπίσει, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει ψυχολογικά αυτό που του συμβαίνει, και οι ψυχολόγοι οφείλουμε να παραπέμπουμε τους πελάτες μας, οι οποίοι είναι θύματα ηθικής παρενόχλησης, και στο HR της εταιρείας τους, αν υπάρχει, και στη διεύθυνση της εταιρείας τους, αλλά και να πάρουν έγκυρη νομική συμβουλή. Γιατί για μένα το θέμα του mobbing έχει περίπτωση να καταπολεμηθεί μόνο αν ποινικοποιηθεί. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, κύριε Πετρίδου. Κρατώ οπότε ότι παρόλο που η ηθική παρενόχληση μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτή, όπως έχουμε, δηλαδή μπορεί να μην καταλαβαίνει το θύμα, να δώσει όνομα σε αυτό που βιώνει και να πει ότι όντως κάποιος με παρενοχλεί. Καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι τα συναισθήματα είναι ο οδηγός για να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η συναισθηματική, ψυχολογική και σωματική έκπτωση. Όταν νιώθουμε τον εαυτό μας να μην είμαστε καλά ψυχικά, συναισθηματικά και σωματικά. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ακόμη και το αμυντικό σύστημα του οργανισμού μπορεί να πάθει φθορά από τη συστηματική ψυχολογική κακοποίηση. Γιατί το mobbing, η ηθική παρενόχληση στην εργασία, αποτελεί συστηματική, όπως το είπατε και προηγουμένως, καθημερινή παρενόχληση. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα σαράκι που σε τρώει καθημερινά. Κάποια στιγμή θα καταρρεύσεις. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δέχονται ηθική παρενόχληση, όχι χαρακτηριστικό, ένα σύμπτωμα, είναι να νιώθουν ενοχικά. Επειδή όλη αυτή η εκστρατεία λάσπης που γίνεται εναντίον του συναδέλφου που γίνεται στόχος, είναι και για το ότι δεν είναι καλή στη δουλειά της, δεν είναι καλή γυναίκα, δεν είναι ηθική γυναίκα, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Δηλαδή, και άμα ακούσεις συνεχώς να λένε αρνητικά πράγματα για σένα, και αν χρησιμοποιούν και το άλλο ψυχολογικό όπλο, το άλλο όπλο του ψυχολογικού πολέμου είναι το λεγόμενο gaslighting, άμα διαδίδουν παντού ότι είσαι τρελός και προσπαθούν να σε πείσουν κιόλας ότι είσαι τρελός, μπορεί να μην έχεις ιδέα ότι είσαι θύμα ψυχολογικού πολέμου, θύμα ηθικής παρενόχλησης στη δουλειά, να σκέφτεσαι ότι έχω εγώ κάποιο πρόβλημα. Μένα μου έχει τύχει να έρθουν να μου πούν: έχω ψυχολογικά προβλήματα. Βοήθησέ με για να με θέλουν οι συνάδελφοι μου που έχω ψυχολογικά προβλήματα. Τα ξεπεράσω ώστε να με κάνουν παρέα. Αυτοί που τα προκάλεσαν. Αυτά. Αυτό που λέτε το έχουμε πάρει και εμείς το μήνυμα σε κάποιες μαρτυρίες μέσα από την καμπάνια Μίλα. Δηλαδή ότι πρώτον, οι συνάδελφοι διαδίδουν φήμες ότι ο άλλος είναι τρελός, και δεύτερον, ότι σε περιπτώσεις που ξέρουν ότι όντως υπάρχει κάποια ψυχική ασθένεια, το εκμεταλλεύονται και το διαδίδουν στους συναδέλφους. Ως αν και η ψυχική ασθένεια, η ψυχική διαταραχή, ο δόκιμος όρος είναι η ψυχική διαταραχή, ως αν και να είναι κάτι ντροπιαστικό. Η ψυχική διαταραχή μπορεί να έχει ο καθένας, είτε λόγω γονιδίων, είτε λόγω συνθηκών που βιώνει. Δεν είναι ντροπή να έχεις κάποια ψυχική διαταραχή, μια σωματική ασθένεια, αλλά σαφώς εμπίπτει στα πλαίσια της ηθικής παρενόχλησης το να κατηγορείται κάποιος. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι η διάρρευση προσωπικών στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, που πολλές φορές γίνεται εντελώς παράνομα. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει στον ιατρικό φάκελο του κάθε εργοδοτούμενου σε μια εταιρεία δεν θα έπρεπε να διαρρέει. Δηλαδή, γίνονται και τέτοιου είδους παρατυπίες. Γιατί να ξέρει ο άλλος αν εγώ παίρνω την τάδε αγωγή, αν έχω την τάδε διάγνωση, αν έτυχε να κάνω την τάδε επέμβαση, για παράδειγμα. Πολύ σωστά. Πάντως, χαίρομαι που πέρα από το ότι αναφέρετε την ψυχολογική σκοπιά, του θήτη κυρίως που αναφέρατε για το φθόνο, αναφερθήκατε επίσης και στην κοινωνική διάσταση αλλά και στο περιβάλλον εργασίας. Γιατί φαίνεται τελικά ότι ο θήτης μόνος του, σαν έτσι φθονερή, όπως είπατε, προσωπικότητα, ίσως να μην μπορούσε να ασκήσει παρενόχληση αν όλα τα άλλα λειτουργούσαν ιδανικά. Δηλαδή, σε ένα σωστό περιβάλλον. Δεν ξέρω τι λέτε γι' αυτό. Παρόλο που είμαι Κύπρια, οπότε γνωρίζω καλύτερα την κυπριακή κοινωνία παρά την ελλαδική κοινωνία. Έχω ζήσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Έχω τη γνώμη ότι ακόμη είμαστε πίσω όσον αφορά στην υιοθέτηση πιο αστικών νοοτροπιών, θα έλεγα, στον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, δεν έχουμε αστική νοοτροπία. Δεν μιλάω για όλους, μιλάω ότι η γενικότερη κοινωνία ακόμη δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει στην πράξη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ζούμε σε μια κοινωνία η οποία να είναι και ευνοούμενοι, αλλά και ήδη οι πολίτες, σε όποια θέση και βρίσκονται, στην περίπτωση αυτοί εργαζόμενοι σε ένα εργασιακό χώρο, να σέβονται και τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς, δεν έχουμε ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης τόσο πολύ. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ένας πελάτης μου, ο οποίος είχε ζήσει για χρόνια στην Ιαπωνία, ότι λέει, κανείς δεν ελέγχει στο Ιαπωνικό μετρό αν έχεις αγοράσει εισιτήριο, και όπως όλοι αγοράζουν εισιτήριο. Δηλαδή, αυτή την νοοτροπία, το ότι για να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, οφείλω να σέβομαι και τον εαυτό μου και τους ανθρώπους γύρω μου, δεν ισχύει. Δηλαδή, αν σε ένα εργασιακό οργανισμό δεν υπάρχει μια ισχυρή διοίκηση, άνθρωποι που να έχουν διοικητικές ικανότητες που αυτές δεν είναι εύκολο να τις έχεις και να τις σπουδάσεις, πάλι χρειάζεται δεν είναι ο τομέας μου, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ ικανότητα, ταλέντο, προσπάθεια, έμπνευση, ενέργεια. Αν δεν διοικείται ορθά μια επιχείρηση, στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα εξοκίνουν τα πράγματα. Στη Γερμανία ίσως, ή στη Σουηδία ίσως, ή στη Δανία ίσως να μην ήταν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ως Έλληνες χρειάζεται να αποκτήσουμε, θα έλεγα, εργασιακό γραμματισμό, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Να μάθουμε να σεβόμαστε την εργασία μας, τους συνεργαζόμενους μας, τους υπαλλήλους, τους υφιστάμενους μας, τους προϊστάμενους μας και το κοινό. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος, αλλά πραγματικά θα μπορούσε άνετα να είναι. Όπως και να λέμε, διαδικτυακός γραμματισμός θα μπορούσε να λέγεται εργασιακός γραμματισμός. Να μάθεις πώς να δουλεύει σωστά. Την ηθική του επαγγέλματος. Χωρίς να ξέρω, δεν είμαι γλωσσοπλάστη. Μπορώ να πω κάτι. Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό το στάδιο του να υφίστασε κάτι τέτοιο και να μην το καταλαβαίνεις, μου θυμίζει, και ότι γίνεται σιγά-σιγά, μου θυμίζει ακριβώς όπως είναι οι σχέσεις κακοποίησης κατά των γυναικών. Σχέσεις οι οποίες ξεκινάνε πολύ λίγο, η γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει όντως ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό κορυφώνεται, νιώθει ενοχές, νιώθει ντροπή και ψάχνει να δει τι κακό έχει κάνει, τι λάθος έχει κάνει και ευθύνεται η ίδια αυτό που τη συμβαίνει. Τελικά έχει πάρα πολλά κοινά, όπως λέει η κυρία Πετρίδου, η κακοποίηση, η λεκτική και η ψυχολογική είναι περίπου να έχει πολλά κοινά. Μάλιστα. Και είναι και πιο επικίνδυνη η εργασιακή ηθική παρενόχληση, επειδή δεν υπάρχουν συνέχεια στο σώμα. Ναι, ακριβώς. Όπως σε χτυπάει ο σύντροφος σου και θα πας και θα έχεις μόλοπες και μπορεί κάποιος να σε δει. Τα σημάδια είναι στη ψυχή. Ναι, ακριβώς. Και έχεις να αντιμετωπίσεις και το είσαι σε μια δουλειά που θα βρεις καλύτερα, δουλειές δεν υπάρχουν, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και έξω. Είσαι πολύ τυχερή που έχεις μια δουλειά και αυτό το πράγμα, ναι, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Μάλιστα. Τις προάλλες διάβαζα έτσι μια τελευταία παρατήρηση ότι το τραύμα που προκύπτει από μια περίοδο μεγάλη ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, εάν μπορούσαμε να μετρήσουμε και να το συγκρίνουμε σε σχέση με ένα τραύμα που προκύπτει, ψυχικό τραύμα ενώ από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό της ηθικής παρενόχλησης. Γιατί, μάλλον ακριβώς γιατί έχει μια διάρκεια και γιατί δεν μπορείς αρχικά να αναπτύξεις μηχανισμούς άμυνας, δεν ξέρω, διορθώστε με κυρία Πετρίδου. Δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι έγινε. Σας είπα προηγουμένως, ερχόμενη στη συνάντηση, ότι η κόρη μου ενεπλάκη σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα. Ευτυχώς δεν έχει χάσει τη ζωή της, έχει καταστραφεί το αυτοκίνητό της. Τι έγινε? Διήρκησε το ατύχημα μερικά δευτερόλεπτα. Ήταν μια καραμπόλα που η μικρή ήταν στη μέση. Με πήρε τηλέφωνο. Έκλαιγε. Σπάραζε. Φώναζε πολύ δυνατά. Είναι 21 ετών. Μέχρι να πω εκεί πέρα και εγώ αναστατώθηκα πάρα πολύ. Πήγα εκεί. Όλοι όσοι ήταν εκεί έλεγαν ευτυχώς που γλιτώσατε. Έχεις δίκιο που είσαι στενοχωρημένη. Έχεις δίκιο που φοβάσαι. Δηλαδή αυτό που συνέβη και που κράτησε μερικά δευτερόλεπτα και της δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσει το αρνητικό συναίσθημα, να το βγάλει από πάνω της. Και υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι γύρω, οι οποίοι έδειχναν κατανόηση στο παιδί και στο δικό μου το παιδί και στη συνοδηγό, αλλά και στα άλλα τα παιδιά που κινδύνευσε η ζωή τους. Έγινε μία φορά. Αυτό είναι το αυτοκινητικό δυστύχημα. Εντάξει, έχει μόλοπες τώρα, έχει θλάσσεις τενόντων κτλ. Θα περάσει. Αυτός που δέχεται εργασιακή παρενόχληση όμως, καθημερινά έχει αρνητικό συναίσθημα, δεν έχει κανέναν να του το αναγνωρίσει ότι μάνα μου, πόσο στενοχωρημένος είσαι, πόσο στενοχωρημένη είσαι, πόσο άσχημα νιώθεις, κάνε κουράγιο, να πει παρηγορητικά λόγια. Δεν έχει την ευκαιρία να τσιρίξει δυνατά, να τα βγάλει από μέσα του τα αρνητικά συναισθήματα, ώστε να μην παραμείνουν και να προκαλούν στο υποσυνείδητο ζημιά. Άρα, σαφώς, το καταλαβαίνω, συγγνώμη που ανέφερα κάτι προσωπικό αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνω ότι τη διαφορά που έχει είναι πολύ σοβαρότερο το να δέχεσαι καθημερινά ηθική παρενόχληση στην εργασία από το να εμπλακείς σε ένα δυστύχημα. Εκτός από την περίπτωση του να χάσεις τη ζωή σου, φυσικά. Αλλά όντως η διαταραχή μετατραυματικού στρες που μπορεί να προκύψει μετά από χρόνια έκθεση σε ηθική εργασιακή παρενόχληση, μπορεί να είναι πολύ σοβαρή και σοβαρότερη ίσως και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε πολέμους. Γιατί τη διαταραχή μετατραυματικού στρες τη βρήκαν οι ψυχιάτρες στην Αμερική για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Τότε ήταν που είχε αρχίσει στον DSM, στο εγχειρίδιο διαγνώσεων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, να αναφέρεται ο όρος. Άρα, πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και όντως χρειαζόμαστε το awareness, την πληροφόρηση του κοινού, και χαίρομαι πάρα πολύ και για το ότι έχει ιδρυθεί το σωματείο σας, αλλά και για τη δράση του. Ευχαριστούμε πολύ. Και ταυτόχρονα χαίρομαι γιατί με αυτό που είπατε τώρα, με τη σύγκριση, δηλαδή τονίσατε και το ρόλο, νομίζω, των παρατηρητών κάπως έμεσα. Δηλαδή ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και αυτή η υποστήριξη μέσα στην εργασία από συναδέλφους, από κάποιον που βλέπει ίσως το τι συμβαίνει, όσο μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί αυτό. Ακόμα και το να δείξεις το θύμα παρενόχλησης ότι ξέρεις, το βλέπω κι εγώ αυτό, δεν είσαι τρελός που νομίζεις ότι σε παρενοχλούν. Ακόμα και αυτό από μόνο του. Εκεί έρχεται η λεγόμενη ψυχοεκπαίδευση ή ο εργασιακός γραμματισμός που είπαμε πριν. Να ενημερωθούν οι άνθρωποι για αυτό το φαινόμενο, όχι γιατί απαραίτητα μπορεί να τους συμβεί, αλλά γιατί μπορεί να συμβεί στον χώρο που εργάζονται και θα είναι καλό να μπορούν να μην είναι απαθείς παρατηρητές, να μην είναι λεγόμενοι bystanders, αλλά να είναι ενεργοί πολίτες και να αρθρώνουν λόγο και να ορθώνουν ανάστημα, να προστατεύουν από την κακοποίηση τους συνανθρώπους τους και τους εαυτούς τους. Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα μου γεννιούνται προσωπικά πάρα πολλές απορίες και ερωτήσεις. Τις κρατώ για το τέλος. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Δόκτωρ Παναγιώτη Μπουμπουχερόπουλο, του οποίου το βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι το έψαξα πάρα πολύ, αλλά έμαθα ότι είχε εξαντληθεί. Ωστόσο, από ό,τι γνωρίζω, κύριε Μπουμπουχερόπουλε, θα βγει το επόμενο βιβλίο σας περίπου τον Σεπτέμβρη. Προσωπικά το περιμένω με αγωνία για να δούμε τι γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα και τι τελικά όπλα έχουμε στη διάθεσή μας, αν μπορεί κανείς να το πει όπλα, στη φαρέτρα μας για να κινηθούμε νομικά. Πραγματικά από τη δική μου έρευνα νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από εσάς το αντικείμενο, τουλάχιστον στο νομικό κομμάτι της ηθικής παρενόχλησης. Ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πολύ τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε, κυρία Βαρδίκου, και να παρευρεθώ και εγώ σε αυτό το πολύ ωραίο πάνελ. Φοβάμαι ότι λόγω και της εξειδίκευσής μου, η δική μου τοποθέτηση ίσως να είναι λίγο περισσότερο στριφνή ή και λιγότερο ζωντανή από αυτές που παρακολούθησαν μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, είναι και η εξειδίκευση του αντικειμένου που επιβάλλει κάποια νομική και ένα μήνυμο ακριβολογίας, ακόμα και όταν απευθύνεται κάποιος σε μη νομικούς. Έτσι λοιπόν, και εγώ αντί του όρου mobbing, στην τοποθέτησή μου αυτή θα χρησιμοποιήσω τον όρο ηθική παρενόχληση. Αυτός ο όρος αποτελεί σε εμάς ακριβή μετάφραση του αντίστοιχου γαλλικού όρου, της αντίστοιχης γαλλικής ορολογίας. Η επιλογή μου αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι με αυτόν τον όρο κατά κανόνα αποδίδεται το φαινόμενο στην ελληνική γλώσσα σε κείμενα κανονιστικού ή ερμηνευτικού ενδιαφέροντος. Μέχρι σήμερα, ο όρος ηθική παρενόχληση παραμένει στο ελληνικό εργατικό δίκαιο μια μη νομική έννοια. Αυτό σημαίνει ότι δεν τυποποιείται νομοθετικά ως ειδικότερη βάση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ως ηθική παρενόχληση. Συνακόλουθα δεν υπάρχει και νομοθετικός ορισμός. Η οριοθέτησή της, όμως, έχει αυτοτελή νομική σημασία. Αυτό οφείλεται στην ανάδειξη της ηθικής παρενόχλησης ως μιας μορφής ιδιαίτερα βαριάς προσβολής αγαθών που συναπαρτίζουν το δικαίωμα στην προσωπικότητα. Οι ιδιαιτερότητες λοιπόν αυτής της προσβολής συνδέονται και με ειδικότερες ένομες συνήθειες, τις οποίες θα παραλείψω, τις οποίες δεν θα επεκταθώ σε αυτή τη μικρή τοποθέτηση. Στη νομική λοιπόν θεωρία, ως ηθική παρενόχληση, θα μπορούσαμε να ορίσουμε μια διαδικασία συστηματικής εκδήλωσης, επιθετικής, εχθρικής, βάναυσης, ανίκειας, εκφοβιστικής, εξευτελιστικής ή ταπεινωτικής και σε κάθε περίπτωση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από την εγκαθίδρυση μεταξύ των εμπλεκόμενων υποκειμένων ενός συσχετισμού δράστη θύματος, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο οι όροι και οι συνθήκες παροχής της εργασίας του θύματος μέσω της δημιουργίας ενός εχθρικού περιβάλλοντος που προσβάλλει την αξιοπρέπεια, την τιμή, την υγεία ή άλλα στοιχεία του δικαιώματος στην προσωπικότητα, χωρίς να αποκλείεται η προσβολή και άλλων ενόμων αγαθών, συμφερόντων ή δικαιωμάτων του θύματος. Σε γενικές γραμμές γίνεται δεκτό, ακούστηκε και στις προηγούμενες εισηγήσεις, ότι θύμα ηθικής παρενόχλησης μπορεί κατά κανόνα να πέσει κάθε εργαζόμενος, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους επιχείρησης, ειδικότητας, ιεραρχικής θέσης, φύλου, εθνικής καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Εντούτοις, ορισμένες ομάδες εργαζομένων μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως επίσης και σε ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας το φαινόμενο εμφανίζεται συχνότερα. Τούτο σημαίνει ότι στην πράξη δεν θίγονται το ίδιο όλοι οι χώροι εργασίας, ούτε όλοι οι εργαζόμενοι. Ιδιαίτερα πλήττονται οι εργαζόμενες γυναίκες, καθώς και οι νεότεροι, ιδίως μαθητευόμενοι, αλλά και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι. Τα προσωπικά κίνητρα τώρα του δράστη ή των δραστών ποικίλουν και συνήθως παραμένουν ασαφή και στην πράξη, τουλάχιστον τη δικαστηριακή, αναπόδεικτα. Ομοίως ποικίλουν και οι επιδιωκόμενοι στόχοι, εφόσον βέβαια είναι δυνατόν να εξοκριβωθούν στην πράξη ή πράγματι υπάρχει κάποια στόχευση. Σήμερα, μάλιστα, γίνεται δεκτό ότι η εξάπλωση του φαινομένου στην εργασιακή πραγματικότητα, καθώς και η συχνότητα εκδήλωσής του σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, είναι μάλλον συνάρτηση κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων ή δομικών χαρακτηριστικών του εργασιακού περιβάλλοντος και λιγότερο προσωπικών επιθυμιών, ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του θύματος ή του δράστη. Όταν πάντως η ηθική παρενόχληση οφείλεται στο φύλο, όπως και σε ορισμένα άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, τότε το θύμα απολαμβάνει ευθέως την προστασία ενός ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου, εκείνο που αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων. Τούτο οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση και ο Εθνικός Νομοθέτης αναγορεύουν στην περίπτωση αυτή την παρενόχληση σε διάκριση και την οριοθετούν ως την ανεπιθύμητη συμπεριφορά που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Η αναγόρευση της παρενόχλησης λόγω φύλου σε διάκριση διευκολύνει τη θέση του θύματος, τουλάχιστον από δύο απόψεις. Πρώτον, η αστική ευθύνη του δράστη είναι αντικειμενική, δεν απαιτείται δηλαδή η επίκληση και απόδειξη υπαιτιότητάς του. Δεύτερον, το θύμα απολαμβάνει αποδεικτικών ελαφρύνσεων, το ειδικότερο πάντως περιεχόμενο των οποίων ακόμα συζητείται στην νομική θεωρία. Η παρενόχληση λόγω μητρότητας, γιατί αυτό είναι και το θέμα της σημερινής συζήτησης, είναι παρενόχληση λόγω φύλου και εν τέλει, σύμφωνα με όσο ισχύουν σήμερα, συνιστά διάκριση. Το θύμα απολαμβάνει έτσι, στην περίπτωση αυτή, την ανωτέρω ιδιαίτερη νομική προστασία. Στην πράξη, η εκδήλωση περιστατικών παρενόχλησης σχετιζόμενων με την μητρότητα συναρτάται συχνά με την ειδική προστασία που ο νομοθέτης επιφυλάσσει υπέρ των μητέρων εργαζομένων. Έγινε και σχετική ένοιξη και σε προηγούμενες τοποθετήσεις. Έτσι, ο νόμος, παραδείγματος χάρη, προβλέπει ότι είναι άκυρη η απόλυση γυναίκας εργαζόμενης για όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης και για πλέον 18 μήνες μετά τον τοκετό ή και για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απουσίας, όταν η απουσία οφείλεται σε ασθένεια που οφείλεται στην κοίηση ή στον τοκετό, εκτός και αν η απόλυση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, ο οποίος μάλιστα δεν μπορεί να συνίσταται στην μειωμένη λόγω της εγκυμοσύνης απόδοσης της γυναίκας εργαζόμενης. ο δραστικός αυτός περιορισμός του δικαιώματος της επιχείρησης να προβεί στην απόλυση εργαζόμενης μητέρας μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις στην επιστράτευση του μέσου της παρενόχλησης και μάλιστα με δύο τρόπους. Ο πρώτος συνίσταται στον εξαναγκασμό της εργαζόμενης σε οικειοθελή αποχώρηση. Χαρακτηριστική είναι μια υπόθεση που κρίθηκε το 1999 από το εφετείο της Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο δέχτηκε ως αληθινά τα εξής. Εργαζόμενη ως γαζότρια, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της με άδεια λοχείας, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον εκπρόσωπο της εργοδότριας εταιρείας, ο οποίος, κατά τις παραδοχές του εφετείου, την απείλησε με τα εξής λόγια, γράφοντας την απόφαση. Δεν θα ξαναέρθεις στη δουλειά. Αν τολμήσεις να έρθεις, θα σε κάνω να φτύσεις αίμα. Θα σε κάνω να φύγεις μόνη σου. Θα σου σπάσω τα νεύρα. Παρ' όλα αυτά, όταν έληξε άδεια λοχείας της, οι εργαζόμενοι, μην έχοντας επιλογή, μετέβη στην εργασία της. Ο εκπρόσωπος όμως της εργοδότριας δεν της επέτρεψε να εργαστεί ως εργαζότρια στο σχετικό τμήμα της επιχείρησης όπου εργαζόταν πρώτου το και του, αλλά την εγκατέστησε στο κέντρο του βιοτεχνικού χώρου που δεν εργάζονταν άλλοι συναδελφοί της. Τοποθέτησε μπροστά της μια γαζωτική μηχανή και της ανέθεσε να γαζώσει διάφορα κουρέλια μέχρι το πέρατος του ωραρίου. Το ίδιο επαναλήφθηκε στην επόμενη ημέρα, ενώ την μεθεπόμενη ο ίδιος εκπρόσωπος της αφαίρεσε τη γαζωτική μηχανή και την άφησε να κάθεται στην καρέκλα χωρίς να κάνει τίποτα μέχρι το πέρας του ωραρίου. Επιπλέον, της απαγόρευσε να σηκώνεται από τη θέση της, να συνομιλεί με το υπόλοιπο προσωπικό και να συντρώγει με τους συναδέλφους της, οι οποίοι, όπως λέει η απόφαση, βάζανε στοιχήματα για το πόσο εκείνη θα αντέξει αυτή την κατάσταση. Εν τέλει, 3 μήνες μετά την επανωδό της στην εργασία, η εργαζόμενη έπαυσε να προσέρχεται και να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην εργοδότρια, επικαλούμενη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιστρατεύεται η παρενόχληση στην περίπτωση αυτή συνίσταται στην εκμετάλλευση της αντίδρασης του θύματος, στη στοχοποίησή του και στη δημιουργία εξ αυτού σπουδαίου λόγου που να δικαιολογεί την απόλυση. Η αμυντική δηλαδή στάση στην οποία υποχρεώνεται το θύμα, το οδηγεί σε επικοινωνιακό αδιέξοδο και συνακόλουθα σε συμπεριφορές τέτοιες που καθιστούν φαινομενικά δικαιολογημένες περαιτέρω σε βάρος του επιθέσεις. Για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα από την ελληνική νομολογία, παρότι θα το αναφέρω για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό που λέω, παρότι δεν είναι explicit τώρα μια συστηματική συμπεριφορά, αλλά έλαβε χώρα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Εργαζόμενη επί τετραετία στην ίδια επιχείρηση ενημέρωσε την εργοδότρια ότι διανύει την 1η εβδομάδα κύησεως. Κατά την ετήσια αξιολόγησή της που έλαβε χώρα μια εβδομάδα αργότερα, της επισημάνθηκε ότι παρουσίαζε μειωμένη απόδοση στην εργασία της σε σχέση με την απόδοση και την αντίστοιχη αξιολόγησή της κατά το προηγούμενο έτος. Η επισήμανση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της εργαζόμενης, η οποία διαφώνησε, εξέφρασε έντονες αντιρρήσεις και αποκάλεσε τον έναν από τους αξιολογητές της ατάλλαντο προϊστάμενο και αδύναμο να χειριστεί ανθρώπους σαν αυτήν. Και αποχώρησε από το γραφείο του, διακόπτοντας τη σχετική διαδικασία. Κατά την αποχώρησή της, ορισμένοι συνάδελφοι της την άκουσαν μάλιστα να χαρακτηρίζει υβριστικά τον ίδιο αξιολογητή, κάτι που και η ίδια στην συνέχεια παραδέχτηκε. Ακολούθως, λοιπόν, η εργαζόμενη αρνήθηκε να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα και ειδικότερα να αναλάβει την οργάνωση των φακέλων του αρχείου, όπως τη ζητήθηκε. Κατόπιν τούτου, η εργοδότρια την απέλησε παρά την εγκυμοσύνη της, επειδή θεωρήθηκε ότι η ανάρμοστη αντίδρασή της κατά της αρνητικής αξιολόγησής της, σε συνδυασμό με παλαιότερη συμπεριφορά της, συνιστούσε σπουδαίο λόγο που να δικαιολογούσε την απόλυση. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές η παρενόχληση δικαιολογείται από τον εργοδότη ή τους, δρομολογείται από τον εργοδότη ή τους εκπροσώπους του. Δεν αποκλείεται όμως οι εργαζόμενοι να στοχοποιείται λόγω της μητρότητας και από συναδέλφους, πανεότερα και από τρίτους. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η εργαζόμενη μητέρα κάνει χρήση δικαιωμάτων της, ακούστηκε και σε προηγούμενες τοποθετήσεις, όπως παραδείγματος χάρη λαμβάνει το μειωμένο ωράριο θυλασμού, γιατί την άσκηση αυτού του δικαιώματος οι υπόλοιποι συνάδελφοι τη θεωρούν την αιτία που το κατάστημα δεν πέτυχε την αιτήσια στοχοθεσία και γι' αυτό όλοι μαζί στερήθηκαν το αιτήσιο μπόνους που θα έδινε ο εργοδότης. Άξια μνήας είναι και μια ακόμα πτυχή της παρενόχλησης σε συνάρτηση με τη μητρότητα, ιδίως με την εγκυμοσύνη. Η ιδέα ότι η ηθική παρενόχληση υπερβαίνει τον εγγενώς και αναπόφευκτα με την καθημερινή κοινωνική συμβίωση συνδεδεμένο κίνδυνο προσβολής πτυχών του δικαιώματος στην προσωπικότητα, αποκρισταλώθηκε από την στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η διατάραξη της διαπροσωπικής επικοινωνίας στην εργασία και ιδίως η συστηματικά βάναυση, προσβλητική ή εχθρική συμπεριφορά αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους στρεσογόνους παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον που μπορεί να έχει μοιραίες για την υγεία του θύματος συνέπειες. Χαρακτηριστική λοιπόν είναι μια υπόθεση από την γερμανική νομολογία. Εργαζόμενη ισχυρίστηκε ότι μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, στοχοποιήθηκε από τους προϊσταμένους της και ότι δημιουργήθηκε σε βάρος της ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή της προκάλεσε έντονο στρες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει, κατά την σχετική ιατρική γνωμάτευση, η υγεία τόσο της ίδιας όσο και του εμβρίου. Για τον λόγο αυτό, με την ίδια ιατρική γνωμάτευση, κρίθηκε ανίκανη για εργασία. Η εργοδότρια τώρα επιχείρηση αμφισβήτησε το ότι η εργαζόμενη είχε κατά αντικειμενική κρίση πέσει θύμα ηθικής παρενόχλησης στην εργασία. Θεώρησε ότι το στρες δεν της το προκαλούσε πραγματικά το περιβάλλον εργασίας, αλλά η εσφαλμένη υποκειμενική της αντίληψη ότι είναι θύμα ηθικής παρενόχλησης, κάτι που κατά την επιχείρηση δεν έστειλε. Το δικαστήριο έκρινε ότι αδιαφόρουστο αν κατά αντικειμενική κρίση οι εργαζόμενοι ήταν θύμα ηθικής παρενόχλησης, όπως ήδη αντιλάμβανε ή όχι, για την δικαιολόγηση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί αρκετή και η υποκειμενική αυτή αντίληψή της, εφόσον ήταν ικανή να προκαλέσει και προκάλεσε πράγματι επικίνδυνο για την ζωή της ίδιας και του εμβρίου στρες. Ως προς τις ένομες συνέπειες, τώρα να πούμε κάποια πράγματα, ότι από τα πράγματα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παρενόχλησης, ο πληττόμενος εργαζόμενος θα δικαιούται, αλλά θα έχει και συμφέρον να στραφεί κατά του εργοδότη, ανεξαρτήτως αν είναι ο ίδιος δράστης της παρενόχλησης ή όχι. Εν προκειμένου, δεν αμφισβητείται ότι η υποχρέωση πρόνοιας, λεγόμενη υποχρέωση πρόνοιας, επιβάλλει στον εργοδότη να λαμβάνει τα κατάλληλα για την προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων μέτρα, ακόμα και από προσβολές συναδέλφων ή τρίτων. Ο εργαζόμενος, εντασσόμενος στην οργανωτική δομή της επιχείρησης και στην διευθυντική εξουσία του εργοδότη, έχει σημαντικά περιορισμένες δυνατότητες επιλογής τόσο ως προς τα υποκείμενα, όσο και ως προς τον τρόπο της συναναστροφής και της επικοινωνίας. Πολλό δε μάλλον έχει σημαντικά περιορισμένες δυνατότητες αυτοδύναμης προστασίας εναντί προσβολών της προσωπικότητάς του. Ο εργοδότης οφείλει για τον λόγο αυτό να εξισορροπήσει το έλλειμμα αυτοδύναμης υπεράσπισης των μισθωτών του από προσβολές συναδέλφων ή τρίτων, επεμβαίνοντας για την παρεμπόδιση, καταστολή ή εξάλληψη προσβλητικών για την αξιοπρέπειά των συμπεριφορών καταστάσεων. Ο θυγόμενος μπορεί να αξιώσει τη συμμόρφωση του εργοδότη με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κύριες και παρεπόμενες, και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης, καθώς και να ασκήσει εν γέννη τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία και από τις κοινές διατάξεις, ιδίως να επικαλεστεί την παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς του και να αξιώσει κάθε τι που απορρέει από αυτήν, να τη θεωρήσει μονομερή βλαπτική μεταβολή ή εξαναγκασμό σε παραίτηση, να προσβάλλει ως άκυρη την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, να ασκήσει το δικαίωμα επίσκησης εργασίας του κλπ. Πέραν του αντισυμβαλόμενου εργοδότη, ο θυγόμενος θα δικαιούται επίσης κατά κανόνα να στραφεί και κατά του δράστη ή των δραστών, είτε πρόκειται για συναδέλφους του, ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας, είτε για καταστατικό όργανο του εργοδότη, είτε για τρίτο πρόσωπο. Παρόμοια και ο δράστης εργαζόμενος ή ο τρίτος μπορεί να ευθύνεται εναντί του εργοδότη, όχι μόνο στην σπάνια περίπτωση που ο εργοδότης είναι το θύμα της παρενόχλησης, αλλά και σε κάθε περίπτωση που παρενοχλεί μισθωτούς της επιχείρησής του. Κατά τον χρόνο πάντως που το θύμα εγείρει αγωγή ή ασκεί εξωδίκως άλλα δικαιώματα, η κατάσταση θα είναι γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις ήδη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μία αναστρέψη. Παρά λοιπόν την αναμφίβολα και αποτρεπτική λειτουργία των κατασταλτικών μηχανισμών άμυνας του θύματος, εξαιρετική σπουδαιότητα είναι και οι δυνατότητες πρόληψης, έγκαιρου εντοπισμού και διαχείρισης του φαινομένου, μέσω καταρχάς της συνειδητοποίησης του προβλήματος και εν συνεχεία μέσω της υιοθέτησης σε συνεργασία και με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων, κατάλληλων οργανωτικών σχημάτων ή λήψης άλλων προληπτικών μέτρων σε επίπεδο επιχείρησης ή σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Εδώ ολοκληρώνω εγώ την τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ με την δύσκολη ορολογία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουμπουχερόπουλε. Η αλήθεια είναι ότι μου έρχονται στο μυαλό πολλές απορίες και ερωτήσεις. Αρχικά χαίρομαι που τονίζετε κι εσείς ότι δεν είναι καθαρά ατομικό φαινόμενο η ηθική παρενόχληση, δεν εξαρτάται μόνο από ενδοατομικούς παράγοντες, αλλά και από κοινωνικούς και από τους παράγοντες πλαισίου, το περιβάλλον εργασίας δηλαδή. Η απορία που είχα αρχικά και μου τη λύσατε είναι αν μπορεί ο εργαζόμενος να στραφεί και κατά των συνεργατών, των συναδέλφων, που είπατε ότι γίνεται. Θέλω όμως να ρωτήσω και το εξής. Φαίνεται ότι, βασικά, η πρώτη ερώτηση είναι από τις περιπτώσεις που μας είπατε, δηλαδή με την εργαζότρια και με τις υπόλοιπες. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου ήταν θετικές τελικά, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Ήταν υπέρ του εργαζόμενου δηλαδή. Στην περίπτωση την πρώτη, ναι, ήταν θετική. Στη δεύτερη δεν ήταν θετική. Στην τρίτη σας είπα θετική. Η γερμανική νομολογία δηλαδή. Συνολικά υπάρχουν πολλές τέτοιες αποφάσεις, δηλαδή υπάρχει αρκετό υλικό που μπορεί να ανατρέξει κάποιος όταν θα προσφύγει ένομα κατά του εργοδότη του. Η άποψή μου είναι ότι μια έρευνα σε δημοσιευμένη στο νομικό τύπο ή στις βάσεις δεδομένων αποφάσεις οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ελληνικά δικαστήρια, η ελληνική δικαιοσύνη έχει πολλές φορές και από πολύ παλιά, συγκριτικά δηλαδή, αναμετρηθεί με τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία δεν αναφέρει με αυτή την ορολογία. Δειλά-δειλά, τα τελευταία χρόνια σε αποφάσεις, ανάλογα και με τη χρήση που κάνουν και οι διάδικες πλευρές, εμφανίζεται ο όρος mobbing και η ηθική παρενόχληση ή άλλοι συναφείς όροι. Όμως τα πραγματικά περιστατικά που έχουν κρίνει αρκετές δικαστικές αποφάσεις μπορούν να υπαχθούν ακριβώς στην έννοια της παρενόχλησης. Σκεφτείτε ότι την απόφαση που σας είπα του εφετείου Θεσσαλονίκης είναι μια απόφαση του 1999. Ούτε υπήρχε, ούτε είχε ενσωματωθεί η ειδική νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων όπου ορίζεται η παρενόχληση λόγω φύλου. Τα ελληνικά δικαστήρια είχαν τα εργαλεία και έχουν ακόμα τα εργαλεία. Μπορεί να έχουν και περισσότερα. Ακούγεται ότι θα υπάρξει και νομοθετική παρέμβαση στο άμεσο μέλλον. Είχαν πάντως τα εργαλεία να επιλύσουν και τις περισσότερες φορές επέλυσαν με επιτυχημένο τρόπο την διαφορά. Χαίρομαι που ακούγεται και αυτό, ότι υπάρχουν τα εργαλεία κάποιος να προσφύγει νομικά. Βέβαια, δεν ξέρω στις περιπτώσεις των θυμάτων κατά πόσο μπορούν να υποστηρίξουν το κόστος αυτού πάντα. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Κρατώ τις απορίες μου για το τέλος και πάμε στην κυρία Χρυσάνθη Κωστάρα, όπου νομίζω ότι αυτό που είπατε, κύριε Μπουμπουχερόπουλε, και για τους παράγοντες πλαισίου τελικά δίνει μια έτσι καλή πάσα, θα έλεγα, στην κυρία Κωστάρα να μιλήσει για το ποιοι τελικά είναι αυτοί οι παράγοντες μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που κάνουν το mobbing να ανθίζει ή αντίστοιχα που κάνουν την ανεκτικότητα, την ανοχή στη διαφορετικότητα να ανθίζει και τελικά οδηγούν σε καλά εργασιακά αποτελέσματα. Για το ρόλο της κυρίας Χρυσάνθης Κωστάρα, έτσι μια προσωπική άποψη, να πω εδώ. Από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ, θα μας τα πει όμως καλύτερα και η ίδια, το είδα σαν ένα ρόλο που μπορεί να ασχοληθεί με κάποιον που υφίσταται παρενόχληση στο εδώ και τώρα. Δηλαδή, πέρα από το ότι κάποιος έχει τα εργαλεία να κινηθεί νομικά, πέρα από το ότι μπορεί να απευθυνθεί σε ψυχολόγο μόλις αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει και η περίπτωση που αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά ή ότι είναι παρενόχληση και θέλω να το λύσω και να μείνω στην εταιρεία, όσο αυτό είναι εφικτό. Κατάλαβα λοιπόν ότι ο ρόλος ο δικός σας είναι κάπου στο ενδιάμεσο ή και ταυτόχρονα με τους άλλους δύο ρόλους, του νομικού και του ψυχολόγου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ συνομιλητών και σε αυτή την εκδήλωση που επιτέλους μιλάμε ανοιχτά για αυτό το φαινόμενο. Μπορώ να πω ότι μου φαίνει συναισθήματα δυσφορίας. Δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω για αυτά, ωστόσο επειδή είναι πολύ σημαντικό για μένα να υπάρξει ενημέρωση για αυτό το φαινόμενο, ξεπερνάω το άγχος μου και τη δυσφορία μου και βρίσκομαι εδώ να μιλήσω λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Κυρία Βαρδίκου, πολύ σωστά έχετε αντιληφθεί το ρόλο μου. Ο ρόλος του HR, γιατί δεν ανήκει σε μένα, αλλά υπηρετώντας σωστά το ρόλο του HR, τι συμβαίνει, είμαστε από το ζώσιο πυλάκι υποφέρω, στο καταλήγω στα δικαστήρια. Υπάρχει και το ευλογημένο το HR, που αν υπηρετεί σωστά το ρόλο του, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά, να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να πω βέβαια ότι όσες φορές έχω συνεργαστεί είτε με εταιρείες είτε με ανθρώπους μεμονωμένα, πάντα παραπέμπω σε ψυχολογική υποστήριξη και πάντα σε νομική συμβουλή, γιατί θέλω να νιώθω ότι είναι απόλυτα προστατευμένος ο άνθρωπος, ο οποίος θα διεκδικήσει την ψυχική του υγεία στην εργασιακή του καθημερινότητα. Εδώ να πω λίγο ότι παθιάζομαι με αυτό το θέμα, γιατί όραμά μου είναι κάθε άνθρωπος να είναι καλά στην εργασιακή του συνθήκη. Θεωρώ αδιανόητο ένας άνθρωπος να τελεί υποκαθεστώς mobbing ή bullying και να το αφήνουμε απλά να συμβαίνει. Και επειδή έχω την ελπίδα ότι θα μας παρακολουθήσουν και εργοδότες, είτε τώρα, είτε κάποια στιγμή ετεροχρονισμένα, θέλω λίγο να απευθυνθώ στις διοικήσεις, στους managers, στους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις και στον κλάδο μας του HR για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε και το τι χρειάζεται να κάνουμε για μια επόμενη καλύτερη μέρα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Χωρίς όμως να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, να πω ότι το HR δυστυχώς δεν έχει το ρόλο που του αναλογεί ακόμα στην Ελλάδα. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας σταματάει από το να υπηρετούμε σωστά το ρόλο μας και μόνο έτσι θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται να πάρουμε από την εκάστοτε διοίκηση. Επίσης, εδώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις μεγάλες, έτσι δεν έχουν όλες τμήματα HR, αλλά όσον αφορά τη διαχείριση θεμάτων mobbing και bullying, αλλά για το mobbing που μιλάμε σήμερα, ας απευθυνθούμε στην ιεραρχία μας. Αυτό αφορά δηλαδή την ιεραρχία γενικότερα. Υπάρχει, δεν υπάρχει HR, γιατί οι άνθρωποι που το ζουν και δεν έχουν HR, τι θα κάνουν? Πεθάνουν? Κάποια λύση πρέπει να τους δώσουμε. Οπότε, θα αναφερθώ σε τρεις βασικές προκλήσεις που έχω εντοπίσει σχετικά με τη διαχείριση του mobbing για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το πρώτο είναι αυτό που σας είπαμε για το θέμα της εμπιστοσύνης. Όμως εδώ τι μπορούμε να κάνουμε, συνάδελφοι του HR, που ελπίζω να ενημερώνεστε για αυτά τα θέματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε και εμείς με νούμερα. Υπάρχουν δείκτες, γιατί στις διοικήσεις αρέσουν τα νούμερα και κάνουν νόημα και είναι πολύ επεξηγηματικά από μόνα τους. Υπάρχουν δείκτες που ίσως δεν τους χρησιμοποιούμε σωστά για να πείσουμε μια διοίκηση για τη σημασία του καλού εργασιακού κλίματος. Πέρα από τα budget και τα forecast, γιατί αν μιλήσουμε ειλικρινά, θα δούμε ότι εκεί πέφτει κυρίως η προσοχή, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Όμως, πέρα από το budget και το forecast, θα σας πω κάποιους δείκτες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι το FTE και το head count. Φυσικά δεν είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε τι σημαίνουν αυτά, θα σας τα πω πιο περιγραφικά σύντομα γίνεται. Το FTE είναι το full time equivalent. Είναι ο πραγματικός χρόνος που μου παράγει έργο ένας άνθρωπος. Το head count είναι πόσοι έχω στη μισθολογική μου κατάσταση. Μπορεί, ας πούμε, εγώ να έχω προσλάβει 50 ανθρώπους, οι δύο να μου λείπουν με αναρωτική άδεια, η μία να έχει μειωμένο ωράριο λόγω της μητρότητας και οι 5 να ζουν ηθική παρενόχληση. Αυτοί οι 5, όταν ζουν ηθική παρενόχληση, το FTE τους, παρόλο που η θέση τους μπορεί να φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή είναι ενεργή, δεν είναι. Όπως είπε και η κυρία Πετρίδου, μειώνεται πάρα πολύ η απόδοσή μας. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να πάω στο γραφείο, να δεχτώ επίθεση, συγκαλυμμένη ή μη, και από την ώρα που θα πάω στο γραφείο 8 με 4, εγώ γύρω στις 3 θα συνέλθω και θα αρχίσω να παράγω έργο. Ή μέχρι τις 3 θα έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Οπότε, αν καθίσουμε και κάνουμε αυτή τη λεπτοδουλειά και δούμε ποιο είναι το πραγματικό FTE ενός κακού εργασιακού κλίματος, θα δει κάθε διοίκηση ότι δεν τη συμφέρει σε καμία περίπτωση οικονομικά να αφήνει τέτοια φαινόμενα να συμβαίνουν. Επίσης, είναι το turnover. Αυτό είναι το πόσο συχνά αλλάζει το προσωπικό. Τεράστιο κόστος για μια επιχείρηση. Από το κόστος δημοσίευσης της αγγελίας, τις εργατοώρες που χρειαζόμαστε εμείς οι recruiters για να βρούμε το κατάλληλο άτομο, να κάνουμε τις συνεντεύξεις, να κάνουμε τις αξιολογήσεις, να φεύγουν, να τους εκπαιδεύουμε, να ξαναφεύγουν. Έχει άμεσα συνδεδεμένα κόστη το κακό εργασιακό κλίμα και έμεσα. Το έμεσο είναι η φήμη, η εικόνα της εταιρείας. Τι είμαστε, μια παρέα είμαστε όλοι. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Αθήνα, γενικά είναι εύκολο να μαθευτούν πράγματα. Το θέλουμε αυτό το κόστος για τη φήμη μας, για τη φήμη της επιχείρησης, γιατί μπορεί να επενδύουμε πάρα πολλά κονδύλια σε εταιρική κοινωνική ευθύνη και κατά τα άλλα μέσα να γίνεται χαμός. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνυπολογίσουμε όλα τα κόστη. Εμείς του HR, να μιλήσουμε με νούμερα και εμείς στη διοίκηση και να κερδίσουμε λίγο παραπάνω την προσοχή τους γύρω από αυτά τα θέματα. Η άλλη βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει το HR, θα μιλήσω εδώ τώρα για τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, επειδή ακριβώς το mobbing είναι συγκαλυμμένη μορφή βίας, τι γίνεται? Μπορεί εγώ στην επιχείρηση να έχω προβλέψει σε έναν εσωτερικό μου κανονισμό κανόνες συμπεριφοράς. Αυτή είναι πολύ καλή ενδεχομένως για να διαχειριστούμε το bullying. Το mobbing όμως, επειδή γίνεται πολύ ύπουλα, μπορεί να μην κάνω καμία αξιόπινη πράξη, ωστόσο όμως, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να καίω τον εγκέφαλο των συναδέλφων μου. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, μου έχει τύχει να μου πούνε ότι γελάμε και γυρνάει να μας κοιτάει, έτσι παγώνει το βλέμμα και παγώνει το αίμα μας. Δηλαδή, ένα βλέμμα. Τι θα πάω να πω στο HR? Με κοίταξε. Μπορεί να κοπανάει τα ντουλάπια, τα συρτάρια και εγώ να ταράζομαι γιατί ξέρει ότι με ενοχλεί. Μπορεί να παίζει με τη θερμοκρασία, δηλαδή να έχει έξω 40 βαθμούς, εμένα να μου λέει ότι κρυώνει και να μου κλείνει το κλιματιστικό και εγώ να υποφέρω. Και φυσικά ξέρουμε από την υγεία και ασφάλεια ότι συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας επηρεάζουν την απόδοσή μας και το πώς αισθανόμαστε. Μπορεί να γίνει με 1002 τρόπους που δεν αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό ή στους κανόνες συμπεριφοράς. Οπότε το HR δεν πρέπει να επαναπαύεται εκεί. Πρέπει να είναι διαρκώς επαγρύπνηση και γι' αυτό είπα σήμερα ο τίτλος θα είναι «Ο φροντιστικός ρόλος του HR», γιατί πραγματικά ωραίοι και οι τύποι, ωραίοι και οι κανόνες, ωραία και όλα, αλλά να νιώθουμε τους ανθρώπους μας. Έτσι, γιατί μπορεί να γίνεται με 1002 τρόπους παρά με κάποια αξιόπινη πράξη και νομίζω έχουν αναφερθεί όλοι οι συνομιλητές μας σε σημεία έτσι, που σημείωνα σε αυτά που ήθελα να πω. Εδώ, ας πούμε, είναι η κυρία Πετρίδου που είπε για το φθόνο, ότι θέλω να σε καταστρέψω. Ξέρετε τι ωραία μπορώ να το κάνω χωρίς να είναι φανερό? Πάρα πολύ ωραία. Να διαλύονται ψυχισμοί, χωρίς να μπορώ να πάω να πω εγώ στο HR, με κοίταξε, κοπάνισε το σιρτάρι, μου παίζει με τη θερμοκρασία, να μου κάνει πόλεμο νεύρων πάρα πολύ ευγενικά. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και εδώ είναι αυτό που είπε και ο Δόκτωρ Μπουμπουχερόπουλος, ότι ουσιαστικά επειδή το θύμα χάνει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες όντας κάτω από τόσο ψυχολογική πίεση, στρέφεται εναντίον του. Οπότε εδώ θερμή παράκληση, αν το ζει κάποιος και μας ακούει, πάρα πολύ προσοχή στον τρόπο σας. Πάρα πολύ προσοχή. Και αν είναι γραπτές οι επικοινωνίες, οποιαδήποτε επικοινωνία, κανένα χαρακτηρισμό, όσο δίκιο κι αν έχετε, τα δίκαια του κόσμου όλα, γιατί νομικά μπορεί αυτό να στραφεί εναντίον μας. Ξέρω πόσο επώδυνη η συνθήκη είναι, ξέρω πόσο εύκολο είναι να χάσεις τον εαυτό σου, το κέντρο σου, τον τρόπο σου και οι ενοχές πολλές φορές που αναφέρθηκε η κυρία Πετρίδου έχει να κάνουν και με αυτό. Ότι όταν έχω ήθος, τρόπο, δείγμα εργασίας για πολλά χρόνια και ξαφνικά φέρομαι σαν την παλαβή, επειδή ζω ηθική παρενόχληση, γεμίζω ενοχές, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ, συχαίνομαι εγώ η ίδια τον εαυτό μου που φέρομαι με τον τρόπο που φέρομαι. Είναι φοβερή η συναισθηματική πίεση που ζει ένα θύμα, οπότε νομίζω είναι απλά μαθηματικά για έναν εργοδότη να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που είναι διαλυμένος να μου αποδίδει 100%. Και επίσης εδώ στα κόστη, να πω κάτι άλλο που παρατηρώ στο HR, ας πούμε, στο κλάδο μου. Επενδύουμε πολλές φορές πολλά λεφτά σε εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, εργαλεία, συστήματα για να αναπτύξουμε ποιον, διαλυμένους ανθρώπους. Αρχικά με αυτά τα εργαλεία όλα θα τα τρέξουν άνθρωποι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να γυρίσουμε στις εργασιακές σχέσεις και στο εργασιακό κλίμα, έτσι ώστε τα χρήματα που θα επενδύσουμε να πιάσουν και τόπο. Γιατί ποιο να αναπτύξω, ένα διαλυμένο άνθρωπο? Να αναπτύξω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλά ψυχικά για να αναπτύξει και την επιχείρησή μου. Και η τρίτη μεγάλη πρόκληση που παρατηρώ είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι επιδεικνύουν τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές συγκαλυμμένης βίας, είναι συνήθως αυτό που λέμε, ας μου επιτραπεί και πάλι η έκφραση, σκυλιά στη δουλειά τους. Οπότε εδώ ο επιχειρηματίας έρχεται και λέει στο HR, εμένα αυτός ο εργαζόμενος μου είναι σημαντικός. Κάνει δουλειές, κάνει υπερορίες, δείχνει δηλαδή ότι είναι δοσμένος στο αντικείμενό του. Γιατί τι γίνεται, και εκεί ξέσπασμα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε πρέπει να ορίσουμε πάρα πολύ σωστά τι σημαίνει καλός εργαζόμενος, να κάνει υπερορίες. Γιατί αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας εργαζόμενος είναι καλός. Έχει τύχει έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε mobbing να περνάει από τα γραφεία και επειδή είχαν τζάμι, δεν έμπαινε να συνεργαστεί, όλοι πάγωνε το αίμα τους. Μόνο από το ότι περνούσε από τα γραφεία, είναι αυτός ο εργαζόμενος πραγματικά καλός για μένα, είναι πραγματικά για το HR ταλέντο, αυτός ο άνθρωπος, ό,τι πτυχία κι αν έχει, ό,τι προϋπηρεσία. Δηλαδή, να δούμε λίγο πραγματικά τι σημαίνει παράγει έργο ένας άνθρωπος. Αν παράγει έργο για το δικό του αντικείμενο, αλλά διαλύει των υπολείπων ακόμα και όταν δεν έχει άμεση συνεργασία, πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα. Και όπως είπε και ο Δόκτωρ Μπουμπουχερόπουλος, δεν είναι θέμα προαίρεσης του εργοδότη αν θα κάνει κάτι γι' αυτό. Έχει βασική νομική υποχρέωση. Η πρώτη του υποχρέωση είναι η παροχή πρόνοιας. Οπότε δεν είναι αν θέλω ή δεν θέλω να το δω. Χρειάζεται να το δω. Και ειδικά όταν ένας άνθρωπός μου ζητήσει βοήθεια. Τώρα θα πω λίγο έτσι κάποια πρακτικά, το τι μπορεί να κάνει το HR για να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Σίγουρα η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική, το είπατε όλοι, νομίζω δεν χρειάζεται να σταθώ εγώ παραπάνω σε αυτό, γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν τα ονοματίζουμε. Αλλά όταν δεν δίνουμε όνομα σε ένα πρόβλημα, αυτό δεν εξαφανίζεται ως διαμαγείας, μεγαλώνει. Όσο δεν του δίνουμε όνομα, αυτό αποκτάει δύναμη. Γιατί το αφήνουμε ανεξερεύνητο, άλυτο, εκεί, να κάνει τη δουλειά του αυτό, να μεγαλώνει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θερμή παράκληση και στους συναδέλφους του HR να ενημερωνόμαστε για αυτά τα πράγματα, έτσι, γιατί και οι ψυχολόγοι, να το πω αυτό. Ένας άνθρωπος ήρθε σε μένα, είναι σε μεγάλη εταιρεία, σε πολυεθνική, που ζει έτσι, κακοποιητική συμπεριφορά. Πάει στο θεραπευτή του και του λέει «Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις μεγάλες εταιρείες». Έχουν όνομα αυτά που συμβαίνουν στις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι, που πλαισιώνουμε έναν άνθρωπο που ζει μια τέτοια κατάσταση. Έχει όνομα, έχεις δικαιώματα, έχει υποχρεώσεις ο εργοδότης. Έτσι. Ένας άλλος τρόπος που μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο του HR, βοηθώντας και τον εργοδότη αλλά και τους εργαζόμενους, είναι με τη διαρκή επιτήρηση των επιπέδων του στρες. Με ερωτηματολόγια, κάνουμε πολύ εύκολη τη ζωή όλων, γιατί τα ερωτηματολόγια για την επίβλεψη του στρες μπορεί να έχει να κάνει με το φωτισμό, τη θερμοκρασία, τις συμπεριφορές. Εκεί τι ωραία έρχονται και μας απαντούν οι αριθμοί. Και αν είναι κάτι να το δούμε, τι ωραία που φαίνεται, γιατί δεν μπορεί σε ένα τμήμα να χτυπήσουν χαμηλό σκορ και να είναι τυχαίο. Κάτι συμβαίνει. Οπότε ένας πολύ ωραίος επαγγελματικός, ψύχρεμος, άψογος τρόπος να διερευνήσουμε τέτοια φαινόμενα, το οποίο φυσικά συνιστώ να γίνεται σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα. Μην πω 3 μήνες και ακουστεί υπερβολή, αλλά κάθε εξάμηνο, γιατί η δυναμική συνέχεια αλλάζει. Μπορεί να έρθει ένας καινούριος εργαζόμενος και εκεί που όλα τα μια χαρά να μου ταράξει το κλίμα. Οπότε δεν είναι ότι μια φορά το είδα, είναι εντάξει, οι άνθρωποι μας, τελείωσε. Χρειάζεται να ενταχθεί στα πλαίσια της υγείας και ασφάλειας, στο κομμάτι των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Ακόμα νομίζω, δεν ξέρω, Δόκτωρ Μπουμπουχερόπουλε, εσείς θα μας πείτε αν είναι υποχρέωση. Από όταν το ψάχνα τελευταία δεν μου ήταν ξεκάθαρο αν οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι νομικά στέκουν. Ναι, η δική μου άποψη είναι ότι στέκουν οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι. Πρόσφατα και με έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκαθαρίστηκε ότι όταν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, μιλάμε και για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Μάλιστα, έχει και κάπως ενδιαφέρον να δει κανένας και είναι και ζήτημα επικαιρότητας σε διάφορες ανακοινώσεις και κυκλίους του Υπουργείου Εργασίας για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τον COVID. Υπάρχει μια ακροτελεύθερη πρόταση κάτω-κάτω που λέει και παρακαλούνται οι εργοδότες να λαμβάνουν υπόψη τους και το ιδιαίτερο στρες που βιώνουν οι εργαζόμενοι κατά την περίοδο της πανδημίας κτλ. Είναι δύσκολο λίγο αυτό να επικοινωνηθεί στην ελληνική πραγματικότητα και δικαστηριακή πραγματικότητα, θέλει πολλή προσπάθεια. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα δύσκολο θέμα έτσι κι αλλιώς. Πρέπει κάποιος να βάλει ασφαλή όριο, ώστε αυτό να μπορεί να λειτουργήσει και στις συναλλαγές με κάποιον τρόπο και να μην δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια με επιβαρυντικές συνέπειες για όλους. Αλλά ναι, καταρχήν, ναι, αυτό που λέτε νομίζω ότι είναι ακριβές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε έτσι διευκολύνει το HR τη διοίκηση, γιατί οι περισσότεροι πλέον είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, οι περισσότερες εταιρείες με υγεία και ασφάλεια. Ας βάλουμε και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, ας βάλουμε τα ερωτηματολόγια. Έχουμε μόνο να κερδίσουμε από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω και στις εταιρείες και στους εργοδότες και στο HR, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Εάν μας καταγγελθεί, αν ενημερωθούμε για ένα τέτοιο γεγονός, δεν ζήτησε κανένας να κάνουμε τον δικαστή. Ας ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς, ένα ψυχολόγο, έναν νομικό, δεν χρειάζεται η εταιρεία να κάνει το δικαστή. Έτσι. Οπότε, it's okay να το δούμε. Δεν υπάρχει λόγος να το βάζουμε κάτω από το χαλί μας. Δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη καταστροφική ζημιά, δημιουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βρίσκω πάρα πολλούς λόγους, ψυχολογικούς, νομικούς, οικονομικούς, να ασχοληθούμε με αυτό το φαινόμενο και δεν βρίσκω κανέναν να το αφήνουμε απλά να συμβαίνει. Και εδώ η ευχή μου είναι να μην συμβαίνει επειδή φοβόμαστε τις συνέπειες του νόμου. Εδώ να γίνει γιατί πραγματικά μας συμφέρει να ασχοληθούμε με αυτό το φαινόμενο. Επίσης, το ειλικρινές νιάξιμο. Εδώ τώρα, αυτά ήταν κάποια πρακτικά που έχω να προτείνω για τη διαχείριση εκ μέρους του HR. Ποιοτικά τώρα, είναι λίγο, εδώ θα πω ότι αν κάποιος δεν νοιάζεται ειλικρινά για τους ανθρώπους, αν κάποιος δεν έχει ενσυναίσθηση, αν κάποιος δεν έχει καθαρή πρόθεση, ας μην ασχοληθεί με το HR. Το HR μέσα έχει το human, το ανθρώπινο. Πάνω απ' όλα χρειάζεται εμείς που είμαστε σε αυτόν τον κλάδο να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Εμείς χρειάζεται να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, να νιώθουν εμπιστοσύνη αυτού να μας μιλήσουν. Ξέρετε πόσες φορές τα άτομα που εμπιστεύονται λιγότερο σε μια εταιρεία είναι του HR. Με πονάει αυτό. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Ελπίζω βέβαια οι νέες γενιές του HR που είναι πιο συνειδητές, πιο δουλεμένες λίγο σε κάποια θέματα, να υπηρετήσουν ακόμα καλύτερα αυτόν τον σπουδαίο ρόλο. Άρα χρειάζεται σίγουρα, αν δεν μας αρέσει η αυτογνωσία, αν δεν μας αρέσει η προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση, ας κάνουμε μια άλλη δουλειά, ας μην ασχοληθούμε με το HR. Θέλει δηλαδή έτσι κάποιες ποιότητες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για να δημιουργηθεί ένα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας με τους ανθρώπους μας. Και εδώ τώρα, μια και έχει να κάνει με τη μητρότητα αυτή η μερίδα, να πω ότι υπάρχει έκφραση που λένε «αν δεν κλάψει το παιδί, η μάνα δεν του δίνει γάλα». Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους. Δηλαδή, ναι, εμείς το HR να πούμε, αλλά και εσείς μιλήστε. Δηλαδή, πολλές φορές πέφτουν αμαχητοί εργαζόμενοι. Έχει τύχει σε επιχείρηση πολυεθνική μεγάλη να υπάρχει φήμη ότι αυτοί δεν ασχολούνται, δεν. Και έχει έρθει άνθρωπος που έχουμε συνεργαστεί με το HR και πήγαν όλα τέλεια. Ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος πλέον στην εργασιακή του συνθήκη, γιατί μίλησε. Δεν μπορώ να εγγυηθώ σε έναν άνθρωπο ποια θα είναι η έκβαση, ότι υπάρχουν τόσο τις 100 πιθανότητες να είναι εξωδικαστικό, τόσο τις 100 πιθανότητες να πάμε δικαστήρια, τόσο τις 100 πιθανότητες να παραμείνει στη δουλειά. Δεν μπορώ να το εγγυηθώ αυτό. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι το 100% των ανθρώπων που έχει κάνει κάτι για αυτό που ζει είναι καλά. Και αυτό είναι ένα φανταστικό στατιστικό, νομίζω. Έτσι, δηλαδή το 100% των ανθρώπων που έκανε κάτι για αυτό είναι καλά. Επίσης, προστατεύουμε τον άνθρωπο. Θέλουμε να είναι απόλυτα προστατευμένος από όλες τις απόψεις. Οπότε, εγώ ενθαρρύνω τους ανθρώπους να διερευνήσουν έστω τι μπορούν να κάνουν για αυτό που ζουν. Μην το ζουν σιωπηλά. Είδαμε, ακούσαμε πριν το τι συνέπειες έχει όλο αυτό. Και αυτό που αναφέρθηκε και για την αναγνώριση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την εμπειρία μου με εκατοντάδες ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα, πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω δει ποτέ άνθρωπος να λυγίζει από τη πολλή δουλειά. Έχω δει ανθρώπους να διαλύονται από συμπεριφορές. Δεν μας πείραξε τίποτα άλλο στην εργασιακή μας συνθήκη όσο οι κακές συμπεριφορές, η έλλειψη αναγνώρισης. Και άρα το να σκύψει η εταιρεία, είτε υπάρχει HR, είτε δεν υπάρχει, πάνω από τον άνθρωπο που ζητάει πρόνοια και να πει «σε ακούω, το έχω, θα το φροντίσω όπως μπορώ, θα το διερευνήσω». Είναι κατά 80% η θεραπεία του προβλήματος. Έχει τύχει άνθρωπος, ο οποίος ζει αυτή τη συνθήκη, έχουμε δουλέψει, έχουμε συνεργαστεί πάλι με το HR και του απάντησαν 2 γραμμές. Ότι το λαμβάνουμε υπόψη μας, ξεκινάμε έρευνα, ο άνθρωπος παραμένει με το άτομο το οποίο ασκεί mobbing, όμως έχει απόλυτα άλλη ψυχολογία. Γιατί νιώθει ότι τώρα κάποιος θα τον φροντίζει, ότι κάποιος του αναγνωρίζει αυτό που ζει. Αυτό αναφέρθηκε και πριν. Και τέλος, θέλω να κλείσω καταθέτοντας κάτι από την πολυετή μου εμπειρία στην επιλογή προσωπικού. Μπορώ να σας πω με κάθε βεβαιότητα ότι είναι απόλυτα εφικτό για μια εταιρεία να αντικαταστήσει οποιοδήποτε στέλεχός της. Ο πιο ικανός μας άνθρωπος να μας φύγει, είναι απόλυτα εφικτό να τον αντικαταστήσουμε. Εκεί που είναι αδύνατο να αντικατασταθούμε είναι στις οικογένειές μας, στα αγαπημένα μας πρόσωπα, στους οικείους μας, και θα ήθελα αυτό να το έχουμε ως οδηγό και ως γνώμονα για το τι επιλέγουμε να κάνουμε για την ποιότητα της ζωής μας, είτε είμαστε εργοδότες, είτε είμαστε εργαζόμενοι. Αυτά. Κυρία Κωστάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω από τις απορίες, τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις που έχω. Θα ξεκινήσω κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου στους εργοδότες, βέβαια, γιατί ενώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λέμε τόση ώρα, συζητήσαμε για το ότι ο εργοδότης πρέπει να επιδεικνύει πρόνοια για τις καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα στην επιχείρησή του. Είπαμε ότι η ηθική παρενόχληση είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθεί, ακόμα και από το ίδιο το θύμα. Θα μας βλέπει κάποιος εργοδότης και θα λέει «δεν είναι άδικο όλο αυτό να το υπομισθώ εγώ». Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει μια διαρκή επαγρύπνηση. από ό,τι μπορώ εγώ να αντιληφθώ. Σημαίνει ότι κάποιος είναι συνέχεια σε επιφυλακή για τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων ή προϊσταμένων και υφισταμένων. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τελικά είναι εφικτό να συμβεί. Να σας πω, από την προσωπική μου εμπειρία, είναι απόλυτα εφικτό να συμβεί. Συνεργάζομαι με εταιρείες, μικρότερα, μεγαλύτερα σχήματα, 5 ατόμων, 25 ατόμων, 105 ατόμων, δεν έχει σημασία. Όπου μου λένε, ας πούμε, έλα και δες αν είναι όλοι καλά. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν ξέρω τι θα κάνεις, λύστο. Υπάρχει αυτός ο ρόλος, ας τον αξιοποιήσουμε. Επειδή έχω δει που επενδύουν χρήματα εταιρείες στο HR, σε εκπαιδεύσεις, από εδώ. Ας περιμένουμε λίγο, ας επενδύσουμε λίγο σε ανθρώπους που έρχονται να φουγκραστούν το κλίμα μας και μετά ας επενδύσουμε και στα υπόλοιπα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο συμβουλευτικά. Μπορεί να είναι εργασιακοί ψυχολόγοι, μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, να ζητάνε οι εταιρείες από ειδικούς να έρθουν να φουγκραστούν το κλίμα. Δεν το θεωρώ εξτρά δουλειά. Θεωρώ ίσα-ίσα ότι καμία άλλη δουλειά δεν έχει αποτέλεσμα αν δεν γίνει πρώτα αυτή. Και δεν το λέω σε HR, το λέω σε εργαζόμενοι, το λέω ως άνθρωπος, το λέω ως γυναίκα, το λέω... Και, να κάνω μια παρένθεση για τους άντρες. Μπορώ, αν είναι για τη μητρότητα, να πω αυτό που αναφέρθηκε πριν, ότι τα περισσότερα αιτήματα έρθαν από γυναίκες. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι για τους άντρες είναι πιο σκληρό αυτό που συμβαίνει. Γιατί ο άντρας, από το στερεότυπο που υπάρχει, δεν πρέπει να λυγίσει, δεν πρέπει να νιώσει, δεν πρέπει να αντιδράσει. Ο μάνατζερ πρέπει να είναι σκληροπυρηνικός, δεν πρέπει να έχει συναισθήματα αν ζει μια αντίστοιχη περίπτωση. Για τους άντρες έχω παρατηρήσει ότι είναι πιο δύσκολο να εκφραστούν. Γι' αυτό ίσως δεν παίρνουμε τόσα πολλά αιτήματα από αυτούς, αν και τώρα έχουν αρχίσει και έρχονται, τουλάχιστον σε μένα, αλλά λίγο τη συμπάθειά μας και την ενθάρρυνσή μας και προς αυτούς. Πραγματικά σε εμάς έδειξε ότι ενώ είναι μοιρασμένο κατά το ίμιση το mobbing σε άντρες και γυναίκες, όντως οι μαρτυρίες έρχονται κατεξοχήν από γυναίκες. Και κάτι ακόμα, έτσι μια ερώτηση. Στη δική μας έρευνα φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά παρενόχλησης συμβαίνουν σε επιχειρήσεις που έχουν από 10 έως 50 υπαλλήλους, δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο. Και αυτό νομίζω είναι και λίγο αντίθετο με τη βιβλιογραφία, ίσως και με τη λογική, που λέει ότι θα περίμενε κανείς να δούμε την παρενόχληση σε οργανισμούς με προσωπικό πάνω από 250 άτομα, που είναι και η δεύτερη κατηγορία σε ποσοστά παρενόχλησης. Αυτό δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει? Τώρα είναι ίσως λίγο δύσκολη ερώτηση και σας πιάνω προετοίμαστη, αλλά πραγματικά είναι απορία μου. Θα μιλήσω ειλικρινά και θα πω ότι ο λόγος που βλέπετε αυτό το ποσοστό είναι και στις μεγάλες εταιρείες μπαίνει πιο εύκολα κάτω από το χαλί. Συμβαίνει εξίσου και στις μεγάλες εταιρείες, απλά είναι τα λεγόμενα χρυσά κλουβιά. Δηλαδή, αν είμαι στη μικρή εταιρεία που δεν με νοιάζει, πολύ εύκολα θα βρω μια αντίστοιχη δουλειά, μια αντίστοιχη απασχόληση, θα το πω... είναι πολύ πιο πιθανό να το πω και να σκοθώ να φύγω. Όταν είμαι στη μεγάλη εταιρεία που μου δίνει ασφάλεια, που έχει τόσο καλό όνομα, πέφτω στην παγίδα, πού θα βρεις αλλού τέτοια δουλειά, δεν μιλάω για να μην χάσω τη δουλειά μου. Οπότε μπορώ να πω ρεαλιστικά ότι είναι εξίσου μεγάλο τα ποσοστά, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσουμε γιατί σε μια μικρομεσαία ενδεχομένως να εμφανίζονται περισσότερα. Δεν είναι ρεαλιστικό το ποσοστό. Να σας πω τουλάχιστον εμπειρικά από όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που παρατηρώ είναι αυτό, ότι εκεί μπαίνει πιο εύκολα κάτω από το χαλί, εκεί φοβόμαστε πολύ περισσότερο να μιλήσουμε για αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Πάντως συγγνώμη, ναι. Παρακαλώ. Πες. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι συχνά και οικογενειακής δομής επιχειρήσεις. Οι οικογενειακής δομής επιχειρήσεις έχουν πολλές φορές κλειστά τα μάτια στο τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή γύρω τους, στις εξελίξεις, στο πόσα χρήματα πρέπει να δώσουν για το προσωπικό. Ξεχνάνε συχνά ότι, καλά αυτό το ξεχνάνε όλοι, ότι οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ούτε οι πελάτες, ούτε τα καταστήματα. Έτσι. Οι επιχειρήσεις είναι βασικά οι άνθρωποι. Ο ιστός είναι πάντα οι άνθρωποι σε οτιδήποτε στη ζωή. Αλλά πέρα από αυτό, οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν αυτή τη δομή, είναι λίγο εσωστρεφείς. Οπότε εκεί δεν χωράνε εύκολα. Δεν χωρά πάρα πολύ εύκολα η έννοια της ενσυναίσθησης συχνά. Και από την άλλη πλευρά, πολλοί οργανισμοί μπορεί να έχουν ενίοτε δομές, οι οποίες δομές αποτρέπουν τα φαινόμενα αυτά όσο μπορούν να τα αποτρέψουν. Όχι πάντα ότι γίνεται. Υπάρχουν δομές, υπάρχει μια ιεραρχία συγκεκριμένη και είναι πολύ πιο δύσκολο σε μια μεγάλη επιχείρηση με πάρα πολλά άτομα να δημιουργηθεί ρίξη μεταξύ του υπεύθυνου του HR και του ιδιοκτήτη, διότι μεσολαβούν πάρα πολλοί άνθρωποι μέχρι να φτάσει στον ιδιοκτήτη, οπότε κάπου ο HR μπορεί να κάνει το ρόλο του πολύ καλύτερα, χωρίς να νιώθει ότι μπορεί να χάσει και τη θέση του, εάν πει κάτι το οποίο δεν είναι μες στην εύνοια του ιδιοκτήτη. Οπότε είναι παιχνίδια αυτά τα οποία υφίστανται. Το θέμα βέβαια είναι ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με θέμα οράματος. Μου έχει τύχει να συνεργαστώ με γυναίκα. Ήμασταν μόνο γυναίκες στην εταιρεία. Κάθε Δευτέρα πρωί πιάναμε δουλειά 9. Κάθε Δευτέρα πρωί 8 είχαμε meeting με τσάι, μπισκότα και κλασική μουσική. Και μέχρι τις 9 η ώρα έκανε ενδυνάμωση μεταξύ μας, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν όλα είναι πολύ ωραία, αλλά είναι θέμα οράματος, είναι θέμα διοίκησης, είναι θέμα ιδιοκτήτης εταιρείας, ιδιοκτητών, στο πόσο μια γυναίκα μπορεί να έρθει και να πει στο HR ή σε έναν υπεύθυνο «Ο τάδε μου δημιούργησε, μου μίλησε σεξιστικά» ή «Με βάζει, ας πούμε, να κάτσω όρθια και εγώ είμαι 7 μηνών, 6 μηνών». Και αν έρθει και το πει αυτή η γυναίκα, το επόμενο πρακτικό βήμα ποιο είναι? Αυτό είναι η ερώτηση. Αυτό μου στείλανε μόλις τώρα. Ναι. Είμαι έγκυος και έχω πρόβλημα. Πού πάω? Πάω στο HR. Το HR πώς θα ξέρω π.χ. ότι δεν είναι εντός αγωγικών πολύ κοντά στη διοίκηση, έτσι ώστε εγώ να βρω το δίκιο μου, να παραμείνω στην εργασία μου, να μην θεωρηθώ η τρελή της παρέας και να πάνε όλα καλά. Εδώ να πω ότι σίγουρα κάθε περίπτωση είναι τόσο εξατομικευμένη. Η περίπτωση, η εταιρεία, η κουλτούρα, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα ορίσουν το αποτέλεσμα. Εδώ θα βασιστούμε τη νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει πρόνοια και εδώ εγώ ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν γραπτός τα αιτήματά τους προς το HR, γιατί έχει τύχει HR να περιμένει ένα γραπτό αίτημα για να μπορεί να κινηθεί, να καθοδηγήσει τη διοίκηση. Είναι κάθε περίπτωση τόσο μοναδική που προσωπικά εγώ δεν αισθάνομαι ασφαλής να δώσω μία οδηγία έτσι αυθαίρετα, αλλά μπορώ να πω ότι σε κάθε περίπτωση κάτι μπορεί να γίνει. Αρχικά προφορική επικοινωνία εντός της εταιρείας να αναζητήσω λύση και μετά γραπτή, γιατί το γραπτό τι σημαίνει? Ότι εννοώ αυτό που σου λέω. Ότι σου ζητάω να μου παρέχεις πρόνοια, σου ζητάω βοήθεια. Δεν θέλουμε να είναι επιθετική ή εχθρική η επικοινωνία μας. Θέλουμε απλά να ζητήσουμε βοήθεια. Αυτό έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε και νομίζω εδώ χρειάζεται η κοινωνική συμβουλή, που πάντα εγώ ζητάω για να νιώθω ασφαλής, ότι είμαστε και προστατευμένοι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας απολύσει επειδή στείλαμε στο HR ένα αίτημα να μας παρέχουν πρόνοια. Όχι, προφανώς. Πάντως γενικότερα θα πρέπει κάποιος να έχει υπόψη του ότι είναι άλλο πράγμα το αντικείμενο τώρα αυτή τη συζήτηση, το mobbing, το bullying και η ηθική παρενόχληση, μια συστηματική συμπεριφορά, και άλλο μια μέρα με τη μέρα δυσαρέσκεια ή ακόμα και άσκηση μεμονωμένων δικαιωμάτων ή μεμονωμένες παραβιάσεις που μπορούν να συμβαίνουν. Η επίκληση μιας άλλης νομοθεσίας, η οποία μπορεί να προστατεύει, ας πούμε, ή να παρέχει ειδικούς όρους υγείας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται από την εργοδοτική πλευρά. Η ηθική παρενόχληση συγκεκριμένα, πέρα από την απλή ή τη σεξουαλική παρενόχληση που ρυθμίζεται ως διάκριση πλέον, έχει αυτό το χαρακτηριστικό που επισημάνθηκε από όλους εδώ, ότι δηλαδή αυτό το οποίο την ανέδειξε σαν να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και στις υπόλοιπες ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και στη νομική επιστήμη, είναι αυτή η συστηματικότητα, οι μερικότερες ενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε σαν μια φυσική ενότητα ενέργειας και να τις κρίνουμε ως τέτοιες σε ένα βάθος περισσότερου χρόνου. Συνεπώς, ως προς το ερώτημα, δηλαδή το λέω, το γεγονός ότι εντοπίζει κάποιος ότι την αφήνει όρθια για περισσότερες ώρες και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο μια εγκυμονούσα εργαζόμενη, αυτό δεν είναι ανάγκη να το εντάξει οπωσδήποτε στο πλαίσιο της παρενόχλησης. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, ας μην ξεχνάμε ότι σε γενικές γραμμές, ο κανόνας είναι ότι η μητρότητα συνδέεται με αρκετά μεγάλη προστασία και σε επίπεδο νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνική νομοθεσία, ανεξαρτήτως ποιες τελικά μπορεί να είναι οι πιθανότητες ή οι χειρισμοί σε μια εξωδικαστηριακή ή δικαστηριακή πρακτική. Αυτό αντιλήφθηκα και εγώ από την σημερινή μας κουβέντα, ότι φαίνεται πως είναι σε μια, ας το πούμε, πλεονεκτική θέση οι μητέρες όσον αφορά τα δικαιώματα, δηλαδή ότι υπάρχει μια ευαισθησία σε σχέση με μια γυναίκα ή με έναν άντρα που δεν έχουν παιδιά ή δεν είναι σε εγκυμοσύνη αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε, κύριε Μπουμπουχερόπουλο, αλλά αυτό καταλαβαίνω. Οπότε ας βγει και κάτι θετικό. Πρώτα απ' όλα, το θέμα είναι όντως να τηρούνται όλα αυτά τα μέτρα και όντως να προστατεύεται η μητρότητα στην πράξη. Και μία σημείωση πάνω σε αυτό που ρώτησε η Ηλιάδα Κοθρά. Σε εμάς, παρόλο που δεν έχουμε το ρόλο της υποστήριξης σε αυτή τη φάση, ούτε νομικής ούτε ψυχολογικής προφανώς, απευθύνονται πάρα πολύ συχνά εργαζόμενοι, λέγοντας ότι δεν εμπιστεύομαι να πω την περίπτωση στο HR. Τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Και μας γράφουν τις περιπτώσεις τους οι άνθρωποι, που εμείς, εντάξει, λόγω του ρόλου μας δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτή την χρονική στιγμή. Αλλά αυτό το θέμα της εμπιστοσύνης προς το HR στις μεγάλες εταιρείες νομίζω είναι διάχυτο. Και τελικά βλέπω ότι καταλήγει πάλι στον εργοδότη, καλός ή κακός. Δηλαδή, ίσως δεν έχει να κάνει με το άτομο, με τον επαγγελματία του HR. Έχει να κάνει συνολικά με τη σχέση HR, εργοδοσίας και γενικότερα την κουλτούρα του οργανισμού. Ναι. Δυστυχώς αυτό του HR θεωρούμαστε οι soft skills, έτσι να το πω όπως το λέμε και στα ελληνικά. Δηλαδή πιο πολύ έμφαση δίνουμε σε στόχους, πωλήσεις κτλ. Γι' αυτό όμως ακριβώς λέω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε το ρόλο μας, υπηρετώντας τον σωστά και να αρχίσουμε να μιλάμε και εμείς με αριθμούς, με μετρήσιμα μεγέθη, για να καταλάβει η διοίκηση γιατί χρειάζεται να μας ακούσει λίγο περισσότερο. Και να πω την αλήθεια, καμιά φορά χρειάζεται να σπάσουμε και κανένα βουό για να συμβεί αυτό, γιατί μετά, αφού συμβεί κάτι, τώρα μήπως να το δούμε, και αρχίζουμε και το βλέπουμε. Αλλά εδώ βοηθάει πάρα πολύ. Ξέρω ότι μπορεί να μην υπάρχει εμπιστοσύνη προς το HR, αλλά μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη προς το γράμμα του νόμου, ας πούμε. Να γράψουμε μια ψύχρεμη επικοινωνία, χωρίς χαρακτηρισμούς, περιγραφική, για κατεξακολούθηση φαινόμενα που είναι η ηθική παρενόχληση, και ουσιαστικά τι κάνουμε? Ζητάμε από την εταιρεία να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Για μένα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αφήνουμε απλά να συμβαίνει. Να υπάρχουν πράγματα που έχουμε κάνει. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου με έναν άνθρωπο σε αυτό είναι να τους ενδυναμώσω, να τους θυμίσω λίγο τη δύναμή τους και να τους κάνω να νιώσουν ασφαλείς ότι, ξέρεις τι, είσαι okay, είσαι ασφαλής να κάνεις κάτι γι' αυτό. Όπως και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, χρειάζεται να ενημερωθούμε σωστά και να αναπτύξουμε το συναίσθημα της ασφάλειας, ότι είμαστε έστω πιο ασφαλείς αν κάνουμε κάτι γι' αυτό, παρά αν δεν κάνουμε, με όλα αυτά που ακούσαμε για την επίδραση του τραύματος. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, δεν ξέρουμε το θέμα της ανεργίας και της όλης κατάστασης, όχι μόνο τώρα βέβαια. Κατά πόσο είναι εύκολο κάποιος να ενδυναμωθεί και όντως να κάνει ένα τέτοιο βήμα, όταν από πίσω έχει πολλές υποχρεώσεις. Καμιά φορά στη θεωρία μας όλοι μας τα λέμε πιο εύκολα από ό,τι είναι στην πράξη, και ίσως βλέπω ότι το παίρνω και σαν έτσι προσωπική αφορμή, κρίνουμε λίγο εξιδίων τα αλότρια, ενώ ότι για παράδειγμα κάποιος που έχει ένα διδακτορικό, που είναι πιο μορφωμένος, που γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά του, είναι ίσως λίγο πιο εύκολο να βρει το τι πρέπει να κάνει από κάποιον σε χαμηλότερες θέσεις ή βαθμίδες ή χαμηλότερης μόρφωσης. Για μας στο σωματείο είναι πρόκληση αυτό, δηλαδή το πώς όντως θα ενημερώσουμε και αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες σε αυτή τη φάση. Και θέλω άλλη μια υποσημείωση να κάνω. Τώρα, όσο μιλάω, μου έρχονται οι παρατηρήσεις σας στο μυαλό. Αυτό που είπες για τη φήμη. Ναι. Μας έρχονται πολύ συχνά αιτήματα από υποψήφιους εργαζόμενους που λένε το εξής: μήπως ξέρετε τι φήμη έχει ο τάδε εργοδότης για περιστατικά παρενόχλησης? Είναι καλό το εργασιακό περιβάλλον? Προφανώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν είχαμε δεκάδες καταγγελίες για έναν εργοδότη, δεν θα μπορούσαμε να τις συνοποιήσουμε. Αλλά πέρα από αυτό, καταλαβαίνω ότι πέρα από την ανεργία, πέρα από ό,τι συμβαίνει, πλέον και οι εργαζόμενοι ψάχνουν πολύ περισσότερο το να πάνε όντως σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και το αξιολογούν ως από τους πρώτους έστω παράγοντες επιλογής εταιρείας. Ακριβώς. Νομίζω απαντήσατε σε αυτό που ρωτήσατε για την ανεργία. Να πω ότι σαν κόστος, ίσως είναι λίγο προτιμότερο να περιμένω να βρω ένα πιο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, παρά να πάω κάπου που θα τραυματιστώ, θα χάσω τη δύναμή μου και μετά θα μου είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσω την καριέρα μου. Έτσι, δηλαδή, επίσης, αν πω για κόστος, θα πω κάτι άχαρο. Αν τα βάλουμε κάτω μαθηματικά, εάν ζω κάτω από κατεξακολούθηση κακοποιητική συμπεριφορά ή κλίμα παρενόχλησης, είναι με μαθηματική ακρίβεια θέμα χρόνου να αναπτύξω αυτοάνωσα ή κάποια πάθηση. Άρα τα χρήματα που θεωρητικά εγώ μαζεύω, πού θα τα ξοδέψω? Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ζει αυτό το πράγμα, να ζω αυτό το πράγμα συναισθηματικά και να μην το εκδηλώσει το σώμα μου. Γι' αυτό και στις περιπτώσεις κόστους, το FTE που λέγαμε και το head count, αυξάνονται πάρα πολύ αναρωτικές. Είτε ως δικαιολογία, είτε γιατί πραγματικά δυστυχώς οι άνθρωποι αρχίζουν να αρρωσταίνουν. Έτσι, οπότε δεν ξέρω, χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τι είναι ο καλός εργαζόμενος, ποιο είναι το συμφέρον της εταιρείας, ποιο είναι το δικό μου οικονομικό όφελος στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Και επίσης να πω ξανά ότι δεν χρειάζεται κάποιος να χάσει τη δουλειά του. Έτσι, μπορεί να είναι προστατευμένος, να γίνουν σωστές κινήσεις και να παραμείνει στη δουλειά του, να μην φοβάται την ανεργία. Και να πω κάτι για τον παρατηρητή. Θέλω να το ξέχασα. Απλά είναι πολύ σημαντικό ο παρατηρητής να μην λειτουργήσει ποτέ εξ ονόματος του θύματος. Θα του δημιουργήσει παραπάνω στρες. Ο παρατηρητής, δηλαδή, αν δω εγώ ότι ένας συνάδελφός μου είναι θύμα, δεν πρέπει να πάω να πω εγώ στη διοίκηση ότι ξέρετε τι, η Χρυσάνθη ζει αυτό. Γιατί η Χρυσάνθη φοβάται και δεν το λέει. Αν πάω εγώ και το πω χωρίς να την ενημερώσω, χωρίς να την προειδοποιήσω, χωρίς να είναι σύμφωνη, της έχω προσθέσει επιπλέον στρες. Γιατί φοβάται για το τι θα γίνει χωρίς να είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως παρατηρητές είναι να πούμε ότι αυτό σε δικαιώνω, το ακούω, το βλέπω και ότι αν χρειαστείς εγώ θα επιβεβαιώσω αυτό ως μάρτυρας. Δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απλά προσοχή γιατί είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Μην μιλήσουμε για κάποιον χωρίς τη γνώμη του, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Χαίρομαι που το τονίσετε. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ σε αυτή τη διάσταση. Έχω πολλές απορίες. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς να ρωτήσετε κάτι. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι δεν καλύπτεται το θέμα έτσι κι αλλιώς σε 2 ώρες. Δηλαδή, ας πούμε, ένα από τα εργαλεία που έχει η μητέρα και η γυναίκα και ο άντρας φυσικά στη διάθεσή του είναι το εργαλείο του διαμεσολαβητή, το οποίο και εγώ μέχρι πολύ πρόσφατα δεν γνώριζα καν ότι υπήρχε στην Ελλάδα. Το διάβαζα πολύ στην αμερικάνικη βιβλιογραφία που λειτουργεί πολύ καλύτερα. Εδώ δεν είναι τόσο γνωστό, δεν κάναμε αναφορά ακόμα σε αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει γνώση του ρόλου αυτού και το πώς μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα πάντως είναι ένα ακόμα εργαλείο στη φαρέτρα των μητέρων και γενικότερα των θυμάτων παρενόχλησης. Κρατώ πάντως αυτό που είπατε κυρία Κωστάρα για το νιάξιμο, όπου επειδή οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι κατεξοχήν μικρές ή μικρομεσαίες σε πάση περιπτώσει και όντως συχνά απουσιάζει το τμήμα HR, αυτό που είπατε για το νιάξιμο στον επαγγελματή HR θα πρέπει να το αναγάγουμε μάλλον σε επίπεδο επιχειρηματία, δηλαδή όντως αν δεν νοιάζεσαι ανθρώπους, τους ανθρώπους σου, πώς κάνεις επιχείρηση με προσωπικό, δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό. Ισχύει και ένα από τα καλά του COVID είναι ότι αναδείχθηκε πάρα πολύ ως προαπαιτούμενο των leaders. Δηλαδή, σε παγκόσμιες έρευνες που έγινε, έχει στραφεί πάρα πολύ αυτό στο ότι είναι ατού ενός ηγέτη, ενός μάνατζερ να νοιάζεται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους, έστω από άσχημη συνθήκη, αναδεικνύεται κάτι τόσο ωφέλιμο, γιατί πλέον παλιά θεωρούταν αυτό το old school ότι πρέπει να είμαστε σκληροπυρηνικοί. Ανέκφραστοι, χωρίς συναισθήματα, χωρίς ευαισθησίες. Ενώ τώρα θέλουμε τον ευαίσθητο ηγέτη. Τον ηγέτη που έχει ευαισθησίες, όχι που θα λυγεί, αλλά και που θα λυγίζει και θα ξανασηκωθεί. Αυτός που λυγίζει δεν σπάει, τέλος πάντων. Οπότε χαίρομαι πολύ που είναι κάτι που το απαιτεί τώρα η παγκόσμια συνθήκη. Εξελίσσεται αυτό σιγά σιγά βέβαια και μακάρι όντως να συμβεί έτσι και στην Ελλάδα περισσότερο. Δεν έχουμε ερωτήσει βλέπω στο κανάλι μας στο YouTube. Μάλλον τις έκανα όλες εγώ. Ναι, μισό λεπτάκι. Όντως, αν μου επιτρέπεις, Χρυσοπηγή, ναι, η COVID βέβαια έδειξε και τα τροτά των εταιρεών όσο αφορά τον τρόπο που μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους. Δηλαδή, εταιρείες οι οποίες δεν μπορέσαν να ενδυναμώσουν τους εργαζόμενους όταν εκείνοι πατούσαν με το ένα πόδι στην ανασφάλεια και το ένα σε αυτό που ήδη ξέρανε, ήταν όλα τελείως ρευστά και παραμένουν ρευστά, εκεί φάνηκαν οι δυνατότητες, οι πραγματικές των εταιριών και αν όντως έχουν ενσυναίσθηση, να καταλάβουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο, ότι είχαν να δουλέψουν μέσα από μια οθόνη και το τονίζω ειδικά για τις γυναίκες και τις μητέρες που είχαν να δουλέψουν μέσα από το σπίτι, τρέχοντας εκείνη τη στιγμή να ταΐσουν ένα παιδί το οποίο ούρλιαζε μέσα σε ένα Zoom meeting, το οποίο εκείνες έπρεπε να ήταν ατσαλάκωτες, γιατί την ίδια εικόνα είχαν και σε ένα γραφείο, χωρίς το παιδί που ούρλιάζει για το παγωτό. Άρα λοιπόν έδειξε πολλά παραπάνω πράγματα και η πρόκληση επόμενη είναι αυτή. Δεν είναι μόνο οι ηγέτες, είναι να καταλάβουν ότι η απομάκρυνση από τα γραφεία, η εργασία από την απόσταση, βγάζει πράγματα τα οποία μόνο οι εταιρείες που έχουν δομές πια μπορούν να τα φέρουν εις πέρας και να παραμείνουν οι άνθρωποι τους παραγωγικοί πίσω από μια οθόνη υπό την κατάσταση αυτή που υπάρχει. Και υπάρχουν και άντρες που ζουν αυτή την κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, μου έχει τύχει και με άντρες που μιλάω με συνεργάτες, που μπορεί η μητέρα να δουλεύει και να είναι στο σπίτι εκεί, να αντιμετωπίζουν και εκεί και αν πρέπει να φανούν πολύ σκληροί και πολύ αλφα-mail την ώρα που κάνουν, κλείνουν ένα project και τον τραβάει από το μανίκι. Σκηνές απείρου κάλους, ναι. Αλλά να κλαις και να γελάς ταυτόχρονα. Οπότε οι εταιρείες, ναι, φανήκαν και στο κομμάτι αυτό κατά πόσο ήταν έτοιμες, καλά κανείς δεν ήταν έτοιμος, κατά πόσο ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν τις δομές για τον καινούριο κόσμο που έρχεται και που πλήττει κυρίως εργασιακά τις γυναίκες στο κομμάτι της εργασίας από την απόσταση. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλο τον πλανήτη συμβαίνει αυτό. Και οι μελέτες δείχνουν ότι και πάρα πολλές γυναίκες πια δεν θέλουν να γυρίσουν στο γραφείο. Είναι τόσο κουρασμένες να αποδείξουν ότι μπορούν να το βγάλουν πέρα, που προσπαθούν να μην μπουν καν πια στη διαδικασία να το κάνουν αυτό. Αυτό είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο, δυστυχώς. Φαίνεται κιόλας ότι παρόλο που δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για την παρενόχληση σε σχέση με τον COVID, έχουν γίνει ωστόσο κάποιες για το workplace bullying σε σχέση με τον COVID. Φαίνεται ότι οι θύτες μάλλον βρήκαν πρόσφορο έδαφος λόγω COVID και όντως εκεί έχει πολύ να κάνει με την ετοιμότητα της κάθε εταιρείας. Δηλαδή, όντως αυτή η συνθήκη όπου λειτουργούμε απομακρυσμένο ένας από τον άλλον και τα κανάλια που χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία είναι σαν να δημιουργούν λίγο τις προϋποθέσεις να γίνει όλο αυτό, όλη η παρενόχληση δηλαδή πιο εύκολα και χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί. Μα ναι, μιλάω με πάρα πολλές γυναίκες στην Ελλάδα και εξωτερικό. Και μου λένε ότι μου είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα να αποδείξω ότι ακόμα παραμένω παραγωγική όταν είμαι σε μια συνάντηση online με τους συναδέλφους μου, σε ένα χώρο που δεν είναι το γραφείο μου και δεν έχω βοήθεια από την εταιρεία να αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Οπότε σκαρφίζομαι διάφορα κόλπα για να δείξω ότι everything is under control όταν όλα καταρρέουν. Έτσι. Και είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα που θέλει όχι μόνο η συναίσθηση, θέλει χρήματα, γιατί έχει να κάνει με πόρους προς εργαζόμενους για να καταλάβουν κάποια πράγματα και να μπορέσουν να δουλεύουν ήρεμα, όσο μπορεί να δουλεύει κανείς ήρεμα και να είναι ακόμα παραγωγική. Και να μην νιώθουν βέβαια οι γυναίκες ότι ακριβώς επειδή είναι στο σπίτι αναγκαστικά με ένα παιδί, ότι αυτό τις βάζει στην άκρη την εργασιακή, ότι δεν αξίζουν. Mm-hmm. Αυτό. Έχουμε μια ερώτηση, βλέπω στο YouTube, μάλλον είναι για την κυρία Πετρίδου. Λέει, τι γίνεται με την παθητική επιθετική συμπεριφορά? Το passive aggressive δηλαδή, που αναφέρουμε συχνά. Οι συμπεριφορές που συνιστούν ηθική παρενόχληση στην εργασία είναι ξεκάθαρα συμπεριφορές παθητικά επιθετικής συμπεριφοράς. Ο ορισμός της παθητικής επιθετικότητας είναι να κάνεις ή να μην κάνεις πράγματα για να πλήξεις ηθικά και ψυχικά τον άλλον, χωρίς να φαίνεται ξεκάθαρο ότι είσαι επιθετικός. Άρα την ηθική παρενόχληση μπορούμε να την εντάξουμε στο πλαίσιο της παθητικής επιθετικότητας. Ενώ αντιθέτως, ενεργητική επιθετικότητα είναι όταν κάποιος εξυβρίζει, για παράδειγμα, όπως είπε η κυρία Κωστάρα προηγουμένως, ότι αν γράψουμε ένα θυμωμένο mail και γράψουμε μέσα χαρακτηρισμούς αυτό που μπορεί να γυρίσει εναντίον μας. Ενεργητική επιθετικότητα είναι να χρησιμοποιήσουμε φυσική βία. Ενεργητική επιθετικότητα είναι ξεκάθαρα να κάνουμε κάτι που να βλάψει τον άλλον και να υπάρχουν μάρτυρες. Ενώ παθητική επιθετικότητα είναι να σου σπάω τα νεύρα και να φαίνομαι και καλός. Ένα παράδειγμα παθητικής επιθετικότητας είναι να σου απευθύνουν τον λόγο και να μην απαντάς. Να λες ότι θα κάνεις κάτι και να μην το κάνεις. Δεν ξέρω αν καλύπτει αυτή η απάντηση. Θα έλεγα όμως ότι η ηθική παρενόχληση συνιστά παθητική επιθετικότητα. Και γι' αυτό είναι και δύσκολο να διαγνωστεί, να εξακριβωθεί, να τεκμηριωθεί και να θεραπευτεί. Είτε ψυχικά να θεραπευτεί, είτε δικαστικά. Κυρία Πετρίδου, και μια ερώτηση από μένα που μου ήρθε καθώς μιλούσατε. Αναφερθήκατε στο ότι αυτός που θα ήταν ο νταΐς στο σχολείο ή στο σπίτι θα γίνει και ο νταΐς στην εργασία του. Τι γίνεται όμως με το θύμα εκφοβισμού στο σχολείο ή στο σπίτι? Μπορεί και αυτός να γίνει θύτης? Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση βιοηθική που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Οι διάφορες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να συμβούν και τα δύο. Δηλαδή ένας ο οποίος είναι θύμα bullying, θύμα σχολικού εκφοβισμού, μεγαλώνοντας μπορεί να εξελιχθεί σε κάποιον ο οποίος να γίνει θύτης. Ή κάποιος ο οποίος είναι θύμα να παραμείνει να είναι θύμα. Όσον αφορά το θύτη αυτόν καθ' αυτόν όμως, εάν δεν τιμωρηθεί και αν δεν εξαναγκαστεί να σταματήσει να συμπεριφέρεται με έλλειψη ενσυναίσθησης ή αν δεν παθεί από την εργασία του, θα εξακολουθήσει να είναι νταΐς. Γιατί όσον αφορά στη ψυχοπαθολογία των θητών, μπαίνουμε σε μια γκρίζα περιοχή της ψυχοπαθολογίας που ονομάζονται διαταραχές προσωπικότητας και ιδιαίτερως αυτές του β' πλέγματος. Που η πιο γνωστή, η οποία είναι εκεί της μοδός, είναι η διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας που τόσο εύκολα μιλάνε για αυτή στο διαδίκτυο, ειδικοί και μη ειδικοί. Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι μία από τις τρεις πύλες της ψυχοπαθολογίας που περιγράφει ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι, οι οποίοι έχουν συμπεριφορές δυσλειτουργικές σε βάθος χρόνου. Με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη ενσυναίσθησης που τόσο ορθά αναφερθήκε και από τις προλαλήσασες. Δηλαδή, δεν λυπάμαι για τον πόνο που προκαλώ στους άλλους, δεν έχω το συναίσθημα αυτής της ελληνικής λέξης του φιλότιμου. Δεν έχω φιλότιμο. Είμαι αναίσθητος και δεν με αφορά πώς νιώθουν οι άλλοι και κοιτάω μόνο την πάρτη μου. Πρόκειται για ψυχοπαθολογία, αλλά δεν πρόκειται για μια ψυχιατρική ή ψυχολογική διάγνωση που να δίνεται ως άλλοθη για να διαπράττονται όποιου είδους αδικήματα. Και εδώ, επειδή είχα εργαστεί για αρκετά χρόνια ως εμπειρογνώμονας τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό και στο οικογενειακό δικαστήριο στην Κύπρο, υπάρχει έτσι μια μεγάλη σύγχυση όσον αφορά το ρόλο των ψυχικών διαγνώσεων και στη δικαστική πρακτική. Πολύ συχνά κάποιος μπορεί να πει στον δικηγόρο του «Ας βρούμε ένα ψυχολόγο να μου κάνει μια έκθεση», η οποία να χρησιμοποιήσει κάποια ψυχομετρικά εργαλεία, να βγάλει κάποια αποτελέσματα, επειδή αυτή η έκθεση θα ελαφρύνει τη θέση μου. Η γνώμη που έχω εγώ, ειδικά για τις διαγνώσεις διαταραχών προσωπικότητας, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν έτσι από αυτά που έχουμε ακούσει. Υπάρχουν ειδικά ψυχομετρικά τεστ, με πιο γνωστό το MMPI, όπου βγαίνουν οι δείχτες νοσηρότητας και ψυχοπαθολογίας στις προσωπικότητες. Μία διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας, όπως για παράδειγμα αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, δεν συνιστά άλλοθη. Συνιστά μια κλινική τεκμηρίωση ότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ίσως λόγω εγκεφαλικής καλωδίωσης, γιατί οι περισσότερες μελέτες τείνουν προς τη γενετική προδιάθεση για διαταραχές προσωπικότητας. Δηλαδή, όταν γεννιέται ένα παιδί, εδώ στην Κύπρο λέμε ότι παίρνει από 7 γενιές, δηλαδή κληρονομεί χαρακτηριστικά από πολλούς προγόνους. Κάποια παιδιά γεννιούνται με γενετική προδιάθεση ώστε να είναι λιγότερο ενσυναισθητικοί άνθρωποι και λιγότερο λειτουργικές προσωπικότητες. Τώρα, αναλόγως με τη διαπαιδαγώγηση τους και το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν και την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να προλάβουμε ένα παιδί από το να εξελιχθεί σε κίνδυνο προς τον εαυτό του και τους άλλους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή και αφορά όλες τις σχέσεις, όχι μόνο τις εργασιακές. Αφορά πολύ και στις όλων των ειδών της ανθρώπινης σχέσης. Και στις οικογενειακές σχέσεις παρατηρούνται τύποι και τύπισσες, οι οποίοι πατούν επιπτωμάτων. Είναι παρτάκιδες, ας χρησιμοποιήσω ορολογίες της αργό, θέλουν μόνο το δικό τους και δεν τους νοιάζει πώς νιώθουν οι άλλοι. Στις ερωτικές σχέσεις πάρα πολύ συχνά, στους γάμους πάρα πολύ συχνά υπάρχουν ανισότητες, υπάρχουν οι υπεροφελημένοι και οι υποφελημένοι. από μία συνδιαλλαγή. Η γνώμη μου όσον αφορά στο πώς μπορούμε να σφιγμομετρήσουμε με απλό τρόπο αν είναι υγιείς οι ανθρώπινες μας σχέσεις, είναι για το κατά πόσο υπάρχει ανταποδοτικότητα. Και στις εργασιακές σχέσεις μπορούμε να το δούμε αυτό. Για παράδειγμα, εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή, κυρία Βαρδίκου, έχουμε μία συνεργασία. Μου δίνεις κάτι, σου δίνω κάτι. Είναι ανταποδοτική η σχέση μας. Νιώθω ότι παίρνω, αλλά νιώθω ότι δίνω, αλλά παίρνω κιόλας. Νιώθω ότι με χτιμάς και σε χτιμώ και ωφελούμαστε και οι δύο από αυτή τη σχέση. Οι περισσότερες εργασιακές σχέσεις δεν είναι ανταποδοτικές και θα έπρεπε να είναι. Και αυτό έχει να κάνει με την καλλιέργεια μιας εργασιακής κουλτούρας και την καλλιέργεια της γνώσης των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουμε και των πανανθρώπινων δικαιωμάτων, ανθρωπιστικών δικαιωμάτων φυσικά. Χαίρομαι που το τονίζετε και πραγματικά τώρα καθώς μιλάτε μου έρχονται και διάφορα άλλα που μας είπατε και στη συνέντευξη που δώσατε, που έχουμε αναρτήσει στο site, για να μην τα αναφέρω και τρώω το χρόνο όλων μας. Προσκαλώ όσον... Αυτό που θέλω να πω είναι τραγικό και έχει σχέση και με αυτά που λέει και η κυρία Κωστάρα και η κυρία Κόθρα προηγουμένως, ότι ανακάλυψα ως ψυχολόγος, ούσα ψυχολόγος, ανακάλυψα τι είναι το μόπινγκ όταν το δέχθηκα από συναδέρφους ψυχολόγους. Δηλαδή δεν είναι κανείς, ό,τι επάγγελμα και να κάνεις, ό,τι σπουδή και να έχεις. Εάν εσύ ο ίδιος δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος έχεις διάθεση να εξελίσσεσαι και έχεις μια στροφή προς την πνευματικότητα, τον ανθρωπισμό, τις ανθρωπιστικές αξίες, μπορείς κάλλιστα τις γνώσεις που έχεις να τις χρησιμοποιήσεις όχι προς όφελος, αλλά προς ζημιά των συνανθρώπων σου. Mm-hmm. Και να σκεφτόμαστε και λίγο, αν μπορούμε, μήπως εγώ άθελά μου ή χωρίς να το συνειδητοποιώ προκαλώ ηθική παρενόχληση σε άλλους. Εκεί είναι ακόμα ένα πιο ψηλό βήμα. Μήπως υπήρξα άδικη. Εκεί έρχεται και το να μιλάμε. Και δεν το αντιλαμβάνομαι. Εκεί έρχεται και το να μιλάμε. Δηλαδή το θύμα όντως πρέπει να μιλήσει, γιατί ο άλλος μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι παρενόχληση. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή όντως η διάθεση, η πρόθεση να πληγώσουμε τον άλλον, να είναι απλά ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Που εκεί, αν μιλήσω και πω ότι εδώ είναι τα όρια μου, τα έχεις υπερβεί, θα πρέπει και ο άλλος να αλλάξει τη συμπεριφορά του, να έχει τουλάχιστον αυτή την ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει. Και ναι, αν είναι παρενόχληση, θα συνεχίσει. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι όλες οι ειδικότητες ή όλοι οι ειδικοί χρήσιμοι σε αυτό. Και εξαιρετικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι νομικοί και με την ενημέρωση που δίνουν στον κόσμο, αλλά και με τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που βλέπω εδώ στην Κύπρο είναι ότι έχουμε πάρα πολλά δικαιώματα νομικά, τα οποία απορρέουν και από την Εθνική Νομοθεσία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα οποία ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Το βιβλίο σας, κύριε Μπουμπουχερόπουλε, μπορούμε να το βρούμε. Έχει εξαντληθεί. Μπορούμε να το έχουμε στην Κύπρο. Έχει εξαντληθεί. Πολύ ευχαρίστως όταν υπάρξει δεύτερη έκδοση, γιατί είναι για το 14 χρειάζεται μια... Ναι, να το συστήσουμε και στον κόσμο για να το διαβάζετε δηλαδή, γιατί έχω ένα κανάλι στο YouTube στο οποίο είναι 54.000 εγγεγραμμένοι, εκ των οποίων 90% είναι από την γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος, που πάρα πολύ συχνά συζητάμε για το νομικό κομμάτι, όχι ότι σε καμία περίπτωση ο ψυχολόγος δεν γνωρίζει το νομικό κομμάτι, αλλά για το πώς μπορεί κάποιος να κατευθυνθεί, τι να διαβάσει, πού να διαβάσει, να μάθει τα δικαιώματα του και την προστασία που του παρέχει ο νόμος. Ελπίζω ότι αν και το βιβλίο είναι νομικό, δηλαδή απευθύνεται καταρχήν σε νομικούς, οπότε δεν ξέρω τι πραγματικά θα μπορούσε κάποιος. Δηλαδή, στο κανάλι μας έχουμε και φέτες και δικαστές. Όχι εννοώ αυτό, δηλαδή δεν έχει αυτή την. Έχουμε και πολλούς κατόχους διδακτορικών τίτλων που παρακολουθούν. Δεν έχω καμία αμφιβολία, απλά λέω ότι γενικότερα έχει αυτόν τον περιορισμό. Μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία σας από την κυρία Βαρδίκου για να σας καλέσουμε και στο δικό μου το κανάλι για μια συνέντευξη. Είδες, τώρα είμαι ανταποδοτική. Αυτά είναι ωραία να γίνονται. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις νομικούς να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Στην Κύπρο δεν έχω βρει μέχρι τώρα. Και όταν είχα καθημερινή εκπομπή στην τηλεόραση, όσες φορές προσκάλεσα κάποιους νομικούς να μιλήσουν, Κύπριους, δεν είχαν τη γνώση τη συγκεκριμένη που καταλαβαίνω πως έχετε εσείς, γιατί είναι πολύ καινούριο θέμα. Το βιβλίο είναι του 2014. Θέλει μια επικαιροποίηση τουλάχιστον σε σχέση με τα δεδομένα τα ελληνικά. Έχουν αλλάξει και οι νόμοι, έστω και κατά ρυθμών. Ελπίζω μέχρι τους επόμενους άμεσους μήνες, μέχρι το Σεπτέμβρη, να είμαι και θα χαρώ να σας το στείλω. Ναι, και να επικοινωνήσουμε. Νομίζω ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, εφόσον ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την ομπρέλα προστασίας από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. και χρειαζόμαστε και υπάρχει όρος νομικός γραμματισμός. Να μάθουμε οι πολίτες ότι έχουμε νόμους που μας προστατεύουν, μας δίνουν δικαιώματα για να τους χρησιμοποιούμε. Φυσικά. Ο όρος νομικός γραμματισμός δεν υπάρχει. Περιορίζεται στους προγραφιστές και τους απόφοιτους των νομικών σχολών, των χωρών. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, είναι σημαντικό, όχι μόνο στην περίπτωση της παρενόχλησης, γενικότερα να γνωρίζει κάποιος τα δικαιώματά του ή τουλάχιστον να έχει μια υποψία για το τι μπορεί να λέει η ένωμη τάξη, ο νόμος για την περίπτωση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που θα διακόψω τον ωραίο διάλογο. Βλέπω ότι έχουν έρθει δύο τελευταίες ερωτήσεις στο YouTube. Θα τις απαντήσουμε και θα κλείσουμε μετά για να μην καταχρώμε τον χρόνο σας. Η μία ερώτηση λέει, γιατί μεγάλες εταιρείες, μάλλον είναι για την κυρία Κωστάρα και την κυρία Κοθρά, γιατί μεγάλες εταιρείες δεν θέλουν γυναίκες παντρεμένες ή με παιδιά? Πώς θα εξαλειφθεί αυτό? Αυτό θα εξαλειφθεί και από τις ίδιες τις εργαζόμενες και από τη διοίκηση. Θα πρέπει οι γυναίκες ουσιαστικά να μάθουν να στηρίζουν πιο πολύ τις άλλες γυναίκες. Και αυτό έχει να κάνει και με την ίδια τη διοίκηση. Δηλαδή, αν η ίδια διοίκηση έχει νοοτροπία η οποία είναι εταιρείας του 80, ας πούμε, και δεν έχει πιάσει τις εξελίξεις, είναι πολύ λογικό ότι οι συμπεριφορές τέτοιες μπορούν να βρουν έδαφος και να φυτρώσουν ακόμα πιο έντονα, αν δεν υπάρχει κάποιος να τις σταματήσει και να μπορέσει να τους βάλει όλους σε μια πιο θετική κατάσταση, να μην βλέπουν τα αρνητικά. Νομίζω έχει να κάνει με τη διοίκηση και με τους ανθρώπους που είναι σε μια εταιρεία, πώς βλέπουν τους εργαζόμενους οι ίδιοι. Γι' αυτό μου έχει τύχει να δουλέψω σε εταιρείες που είναι πολλές γυναίκες και είμαστε πάρα πολύ καλά. Μου έχει τύχει να δουλέψω σε εταιρείες που ήμουν μόνη γυναίκα και είχα εξαιρετική συνεργασία με άντρες. Εξαιρετική όμως. Μου έχει τύχει να δουλέψω και σε εταιρεία που είχα κακή συνεργασία πάλι με γυναίκες. Άρα έχουν να κάνουν πολλά και με το χαρακτήρα, πιστεύω. Δεν είναι τόσο μονοδιάστατο, αλλά σίγουρα μία διοίκηση και βάσεις οι οποίες ενισχύουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες που είναι μεταξύ τους με διάφορες δράσεις, με συζητήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις, να δέσεις μια ομάδα. Και να δέσεις μια ομάδα δεν είναι να τους πας, ας πούμε, όπως παλιά μας πηγαίναν στα μπουζούκια την πρωτοχρονιά για να γιορτάσουμε το πόνους, έτσι. Να τους ενδυναμώσεις ουσιαστικά, έτσι ώστε είναι η δεύτερη οικογένειά σου. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπεις μία στο τόσο. Οπότε πρέπει να είναι η μισή σου ζωή, αν περάσεις σε ένα γραφείο, σε μια εταιρεία, πρέπει να έχεις λόγο να σηκώνεις από το πρωί να πας. Και πρέπει να έχεις και συναίσθηση στις άλλες γυναίκες. Μου είχε τύχει, ας πούμε, γυναίκα που έλεγε σε κάποια άλλη ότι δεν θα φτάσεις ποτέ τόσο ψηλά όσο είμαι εγώ, γιατί εγώ δεν έχω παιδί και δεν αλλάζω πάνες. Αυτό μόνο ως διαστροφή μπορώ να το εκλάβω. Δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι κάτι. Στη δική μου, ας πούμε, θέση, αν είχα τη δύναμη, θα απομάκρυνα την κυρία που έλεγε αυτό, όσο καλή και να ήταν στη δουλειά της. Είναι σαν το μήλο που είναι το καλό το μήλο σε ένα καλάθι, πώς το λέγανε παλιά. Το καλό καλάθι με τα μήλα είναι ένα που είναι σάπιο. Θα χαλάσει και τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι πάνε και στις εταιρείες. Οπότε, μάλλον οι απολύσεις όπου πρέπει να γίνονται σε ανθρώπους που μοιράζουν τα σάπια μήλα. Όσο καλά και είναι τα μήλα αυτά στην όψη. Και νομίζω τέτοιες εταιρείες, τέτοιες περιπτώσεις, μάλλον είναι και ο λόγος που παρατηρούμε οι μητέρες σήμερα αυτό που λέγαμε στην αρχή, να προσπαθούν να αποδείξουν συνεχώς ότι μπορούν, ότι είναι παραγωγικές, ότι είναι εδώ, για να μην αποκλειστούν ακριβώς από την αγορά εργασίας λόγω της ιδιότητάς του. Και μια ακόμα ερώτηση έχουμε. Τι γίνεται στο δημόσιο που ο διευθυντής έχει κάνει κλίκα και προς τα πάνω και προς τα κάτω και πάντα έχει εκπεριτροπής λογικά, εννοεί θύματα μαζί με την αυλή του. Βέβαια πάντα όλο και κάποιος παραιτείται ή αποχωρεί. Εδώ να πω ότι γενικά και στη βιβλιογραφία αλλά και στη δική μας έρευνα που κάναμε στην Ελλάδα φάνηκε ότι τα ποσοστά παρενόχλησης στο δημόσιο είναι ιδιαίτερα υψηλά και μάλιστα σε φορείς, σε οργανισμούς που έχουν όντως πάνω από 250 άτομα. Και μάλλον η δική μου έτσι εκτίμηση, παρόλο που δεν είμαι ειδικός, είναι ότι ακριβώς λόγω της απόστασης από την εξουσία και ακριβώς λόγω του ότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να απολυθεί, βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές από συναδέλφους με στόχο την ψυχική εξόντωση και τελικά την παραίτηση του εργαζόμενου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι. Κυρία Κωστάρα, αν είχατε κάποια έτσι εμπειρία από δημόσιο. Έχω, ναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν γνωρίζει ιδιωτικό ή δημόσιο. Η παροχή πρόνοιας δεν γνωρίζει ιδιωτικό ή δημόσιο. Ας επιλέξουμε την αξιοπρέπειά μας για να λειτουργήσουμε ανάλογα. Καταλαβαίνω όλες τις περιπτώσεις, καταλαβαίνω όλους τους ανθρώπους, όμως πάντα έχουμε κι εμείς ένα μερίδιο ευθύνης για το τι επιτρέπουμε ή δεν επιτρέπουμε να συμβεί. Εγώ θα ήθελα επίσης να πω σε αυτό που πριν αρκετή ώρα υπόθηκε για την passive aggressive συμπεριφορά, μία πρακτική οδηγία να δώσω στους ανθρώπους. Κρατήστε ημερολόγιο. Κρατήστε ημερολόγιο με το τι έγινε, πότε έγινε, ποια ήταν η αφορμή, ποια ήταν η συμπεριφορά και ποιο ήταν το συναίσθημα, ούτως ώστε αν γίνει κατ' εξακολούθηση αυτό, να έχουμε να παρουσιάσουμε ένα ιστορικό στο HR, για να επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε αυτή τη συγκαλυμμένη μορφή βίας, μπορούμε να γράψουμε αυτό, αφορμή, αντίδραση, συναίσθημα. Δεν χαρακτηρίζουμε είναι παλαβή και το έκανε. Νομικά αυτό θα στραβεί εναντίον μας. Αλλά έτσι, κρατώντας ένα ημερολόγιο και αν μπορούμε να στείλουμε και ένα email στην ιεραρχία μας, ότι σήμερα, τάδε του μηνός, δέχθηκα αυτή τη συμπεριφορά από τον συνάδελφό μου, παρακαλώ, το θέτω υπόψη σας. Έτσι. Εδώ να πω ότι όλα όσα συζητάμε πραγματικά είναι ατελείωτο, κάθε περίπτωση είναι μοναδική, όμως αν ένα πράγμα κάποια στιγμή, εγώ δυστυχώς δεν είχα μπορέσει να εντοπίσω το βιβλίο σας, κύριε Μπουμπουχερόπουλε, αλλά ένα βιβλίο που είχα διαβάσει, από όλα όσα διάβασα, ένα πράγμα μου έμεινε για την ηθική παρενόχληση στην καθημερινότητα. Έλεγε ένα πράγμα πρέπει να συμβαίνει όταν διεκδικούμε το δίκαιο μας σε αυτές τις περιπτώσεις, να μας είναι αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινή μας αξιοπρέπεια. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι διεκδικήσεις, η στάση μας, η συμπεριφορά μας, βρίσκουμε δύναμη που δεν ξέραμε ότι είχαμε, έτσι. Και όσο πιο πολλοί άνθρωποι θα αρχίσουμε να διεκδικούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας, τόσο περισσότεροι εργοδότες θα απαντούν με σεβασμό σε αυτήν. Γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουμε. Έτσι, να μην φεύγουμε και να μην πέφτουμε αμαχητοί, να κάνουμε προτεραιότητά μας την ψυχική μας υγεία και αυτό μετά θα ορίσει και τις συμπεριφορές μας και δόξα τω Θεώ πλέον υπάρχει ενημέρωση σε όποιο επίπεδο ιεραρχίας και αν βρισκόμαστε, ό,τι μορφωτικό επίπεδο και αν έχουμε, να ενημερωθούμε για αυτά τα πράγματα και να κάνουμε κάτι. Εμένα είναι βασική αρχή μου, είτε συνεργάζομαι με ανθρώπους είτε με επιχειρήσεις, ότι ή ξεκινάμε από αυτό και λειτουργούμε ή αλλιώς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι πάρα πολύ βασικό. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην κορυφή των αξιών μας και όλα τα υπόλοιπα θα τα τακτοποιήσουμε. Ευχαριστούμε κυρία Κωστάρα. Τώρα εγώ ελπίζοντας πραγματικά ότι βάλαμε ένα λιθαράκι σήμερα στο θέμα της ενημέρωσης των μητέρων και γενικότερα του κοινού για την ηθική παρενόχληση. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη σημερινή μας έτσι διάλεξη. Ελπίζω ότι βρήκαν χρήσιμα αυτά που είπαμε. Πάρα πολλά ευχαριστώ στον καθένα από σας ξεχωριστά που έτσι μεταλαμπαδεύσατε την εμπειρία σας, την εξειδίκευσή σας και μας εμπιστευτήκατε το χρόνο σας σήμερα. Θα είμαστε σίγουρα σε επικοινωνία. Να πω ότι η σημερινή διάλεξη θα μείνει στο κανάλι μας στο YouTube online, οπότε θα είναι διαθέσιμη και στη συνέχεια. Και επίσης ότι υπάρχουν στο website μας, που είναι nomobbing.org, ήδη ανεβασμένες οι συνεντεύξεις της κυρίας Κωστάρας και της κυρίας Σαρδάμ στο τέλος, και της κυρίας Πετρίδου. Και τις επόμενες μέρες θα αναρτήσουμε και την συνέντευξη του κυρίου Μπουμπουχερόπουλου, οπότε θα έχετε και μια καλύτερη εικόνα. Ευχαριστώ και πάλι πολύ όσους που μιλήσατε και εσάς που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος ακούραστοι και δεν βγήκατε έξω σήμερα για να μας ακούσετε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.